Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωσκορογωπημένο καψούριδες! Ζουμουσίτσες, ζουμουσάκια, ζουμουσένι, ζουμουσάδες. Καλώς ήρθατε και σήμερα! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχολογωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Ρε τα παραρτήματα, ρε τα παραρτήματα. Καλά που παίζουμε φιλικά, δηλαδή πραγματικά, έτσι! Θα βγει έστω και ένας ξεφτυλισμένος, ένας ρεζίλης, ένας από αυτούς που γράφανε και λέγανε να πει «Είμαι ρόμπα ξεκούπω την εκκλησία Σιθρού». Θα βγει. Έστω και ένας από αυτούς που λέγανε, είναι οι ίδιοι που λέγανε πριν τον Ατρόμητο, δεν λέγανε. Ναι μωρέ, εντάξει τώρα, χθες τι έγινε παιδιά. Τέτοια καθυστέρηση, καταρχήν, τέτοια καθυστέρηση, όλοι οι παίκτες του ΠΑΣ Γιάννα είναι έγκυοι σήμερα. Δηλαδή πάνε στο φαρμακείο, γεια σας, θέλω predictor color, μπορείτε να μου δώσετε λίγο το δείγμα. Με τέτοια καθυστέρηση γκαστρώνονται, δεν είναι όλοι γκαστρωμένοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει. Κοπιάστε, ελάτε στην παρέα μας, σας λέω τα μεταμεσονύκτια νέα, ότι τρελάθηκε ο Ιβάν, έφερε και τον Ίγκασον. Πέρα από την Μπεκτάρα που έρχεται τον Πορτογάλο, αυτό είναι μεταμεσονύκτιο νέο που πιθανόν να μην το έχουν κάποιες εφημερίδες. Τρέλα από Ιβάν, έκλεισε και το βουνό από την Ισλανδία. 25 χρονών ο ένας, ο Ίγκασον, 26 ο Ολιβέιρα, η Πεκτούρα από την Πορτογαλία. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πανηγύρι και σήμερα. Τριήμερο δίνουμε στο Καϊμάκ Τσαλάν, στο καταπληκτικό Λίθος Hotel Spa, δυο διανυκτερεύσεις. Το βάζω με τα τηλέφωνα σήμερα, μηνύματα, τηλέφωνο, ό,τι θέλετε. Και τραπέζι στη Λαδόκολα θα δώσουμε. Και κυρίως πόνο θα δώσουμε. Αυτό δίνουμε. Ο Σβαρόφσκι, πόσο πόνο. Πόσοι κλάψανε χθες εκεί στο 87. Πόσοι φορέσανε μαύρες πλερέζες που περίμενα να στραβοπατήσω. Πόσοι. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μισό αιώνα και προσφοράς στην τοπική κοινωνία, στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικές τιμές, μπαίνετε μέσα, ζητάτε το Μάκη Παμπουκίδη. Ο Τσατσαρός φωνάζει το πρωί και λέει ότι είσαι νούμερο ένα κατάστημα ηλεκτρικών. Κάνε μου καλή τιμή στο τάμπλετ, στο κινητό, στο smartphone, ειδικά στα Huawei αυτή την εβδομάδα. Και τάμπλετ Huawei και smartphone και έξυπνες ζυγαριές και smartwatch, υπέροχα πράγματα από τη Huawei, κολοσσός. Κολοσσός παγκόσμιος, παγκόσμια δύναμη. Μπαίνετε λοιπόν και του λέτε κάνε μου τιμή. Και σε τηλεοράσεις και σε πλυντήρια και σε ψυγεία, το νοικοκυριό σου εκεί. Και ξέρει ο Παμπουκίδης τι θα κάνει. Το δίδυμο Παμπουκίδη Νικολαίδη, ηλεκτρονέτα, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Θα ξαναδώσουμε δωράκλα. Η επόμενη μεγάλη δωράκλα που θα δώσουμε, δώσαμε ένα κινητό Huawei προχθές. 130 ευρώ η αξία του, ένα καταπληκτικό μαραφέτη. Θα ξαναδώσουμε, θα είναι μόνο για τα παιδιά από το Facebook και από το εξωτερικό. Το επόμενο μεγάλο δώρο. Μην ξεχνάτε, ο προορισμός, ο μοναδικός προορισμός για το πιο φρέσκο ψάρι, να μοσχοβολάει ο τόπος, να ζήσετε και να νιώσετε επάνω σας τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει το ψάρι. Το λέω ειδικά για τα αγόρια. Ψάρι... Το ψάρι είναι σχετικό με το θέμα που λέμε ρίξτε κουβάδες, δεν πέφτει. Και το ψάρι είναι εκεί. Κανονικά, αγκύλωση. Φλεβίτης, Κυρσούς, από την Ορθοστασία. Και στα δύο καταστήματα, το Αιγαίον και στο Διοικητήριο, 214.000 και στο Ωραιόκαστρο, 69-56-66. Τηλεφωνείτε, σας το φέρνουν καθαρισμένο από λέπια, από εντόστια κτλ. Άμα θέλετε και ψημένο έτοιμο με μια ελάχιστη επιβάρυνση, αυτό είναι. Και προσφορά, όπως έχω πει, ένα κιλό τσιπούρα και ένα τεμάχιο τσιπούρα. Δώρο από το Αιγαίον, ψαραγορά κορυφαία, καινοτόμο σύγχρονο ιχθυοπολείο με εξαιρετικές τιμές. Και εννοείται για γλυκά δεν χρειάζεται να το λέμε, το ξέρετε ήδη, Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Εκεί στα δυο ζαχαροπλαστεία και τώρα το πρωί καφεδάκι, τα ψωμιά σας, τυροπιτοειδή, τουρτάρες, παγωτάρες, προφιτερόλ, σιροπιαστά, σοκολατόπιτες. Και όπως είπα, τούρτες και γαμήλιες και για τα παιδάκια στις γενέθλιες, με ό,τι απεικόνις θέλετε.
θέλετε Blaze, θέλετε Ben 10, θέλετε Paw Patrol για τα κορίτσια, Frozen, φραουλίτσες, ιστορίες, ό,τι θέλετε να πούμε. Σοφία η πριγκίπισσα, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, Minions και τώρα τ' άλλο, ξέρω εγώ. Πώς φαίνεται ο πατέρας που έχω ένα και ένα, έτσι φίλε, τα ξέρουμε απ' έξω. Και ένα εκατοντά. Μην πω για McQueen και πιάσω που είναι και για τις δύο πλευρές. Ανοίξαμε τον Μπλιμπλί και γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Γελάμε. Γελάμε με όλους αυτούς λοιπόν που βγάζουν λύσα. Λύσα βγάζουν. Δεν μπορούν. Χθες λιποθύμησαν όλοι. Ήρθε το Γιάννενο, το υποτίθεται φιλικό παιχνίδι. Μετατράπηκε σε μια μάχη που μας έφαγε τα στομάχια. Φλερτάραμε με τα εμφράγματα και με τα εγκεφαλικά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, με μείον δύο βαθμούς, όχι ότι θα χαλούσε ο κόσμος ξαφνικά ή θα με περνούσε κάποιος, άλλη ψυχολογία θα είχαν και οι απέναντι, οι οποίοι εξακολουθούν να ρίχνουν όχι τόνους προπαγάνδας με κάθε τρόπο, αλλά θα άλλαζε και όλο το κλίμα. 23 τελικές προσπάθειες, αρνούμε αυτό που διάβασα κάπου ή το άκουσα χθες, ότι είχαν οι παίκτες στο μυαλό τους στο μάτς με τη Χάρτινη. Το αρνούμε. Εγώ δεν το είδα πουθενά σε καμία στιγμή. Το ότι μετά μπήκε ένα άγχος στη μέση, ότι υπήρξε νευρικότητα, οκ. Okay. Αλλά το ότι είχαν το μυαλό τους αλλού, εγώ δεν το είδα αυτό το πράγμα. Είδα 4 πέναλτι και ας έδωσε μόνο 2. Είναι πέναλτι το κράτημα του Κρέσπο στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά είναι πολύ νωρίς για να το δώσει. Είναι πεναλτάρα Mars Raider Twix και ό,τι άλλη σοκοφρέτα, σερενάτα, ό,τι άλλο θέλετε. Η αγκαλίτσα που κάνει είναι τόσο έντονη σαν αυτή που κάνει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο στην Kate Winslet στον Τιτανικό, εκεί που αποχωρίζονται. Τέτοια είναι η αγκαλιά που κάνει στο Βαρέλα που πάει να, πάει να πιάσει την κεφαλιά, έτσι κανονικά ο άνθρωπος. Η δε αντίδραση των παιχτών στο τέλος, το ξέσπασμα είναι αυτό που λέμε όλοι σας απέναντι και μόνοι μας. Δεν είμαι ούτε δοκιχωτιστής, ούτε εθεροβάμωνας, ούτε βλέπω εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν. Ξεκάθαρο όμως φαίνεται τι γίνεται. Ήρθαν και αυτοί έπαιξαν σκληρά και αυτοί έπαιξαν συνέχεια κάτω και αυτοί έπαιξαν σαν κάποιος να τους είχε τάξει ένα πάρα πολύ παχυλό πριμ. Και δεν αφήνω υπονοούμενα, ο πρόεδρος της ομάδας τους πει παιδιά πάμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟ που θέλω να τον κερδίσουν όλοι. Τέτοια λύσα. Τέτοια λύσα. Και φάνηκε το πόσο πολύ τους κόστησε στο τέλος από τις αντιδράσεις τους, που μέχρι και θυμήθηκαν πως έπαιζε λέει ο Λουτσέσκο με την Ξάνθη, που ο Λουτσέσκο τους τα κοπανάει και τους τα λέει και καλά κάνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ρουμάνος παιδιά, μιλάει όπως θα μιλούσαμε εμείς. Χώρια που χθες δικαιώνεται για μία ακόμα φορά, για αυτή τη γαμμένη, την balance που λέει, βλέπετε. Μόλις βγουν 1-2 κομμάτια από το puzzle, πόσο καθοριστικός, πόσο κομβικός, πόσο σημαντικός είναι ο Βιερίνια στο παιχνίδι. Είναι άλλη ομάδα, παίζουν όλοι αλλιώς χωρίς το Βιερίνια. Φεύγει από τη μέση ο εγκέφαλος, φεύγει από τη μέση αυτός ο οποίος είναι ο ηγέτης. Και αυτό φαίνεται ότι έχει επίδραση και στους υπόλοιπους. Κανένα παράπορο από τον Γιαννούλη που κάνει ένα πάρα πολύ καλό ντεμπούτο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ξεψάρωτος με τις επελάσεις του, με τις σέντρες του. Βρήκαμε αριστερό μπακ για πολλά χρόνια. Χθες κάνει σπουδαίο παιχνίδι και ο Λιμνιός. Σπουδαίο παιχνίδι ο Λιμνιός. Με τρεχάματα, με κρίξεις, με κατεβασιές, με σέντρες, με πλαγιοκοπήσεις, έτσι, με συρτές μπαλιές. Έκανε σπουδαίο παιχνίδι. 4 πέναλτι που δεν δίνονται. Ένα offside. Ναι, 4 που δεν δίνονται. Ναι, 4 που γίνονται, 2 που δεν δίνονται. Σωστά. Και ένα goal offside. Λίγο έγκυος. Λίγο. Τα αντίστοιχα λίγα μέσα στον εργοτέλη το κύπελο χάλασαν την κοινωνία. Χάλασαν τον κόσμο και την κοινωνία.
Για το λίγο offset. Όταν είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ, και εντάξει τώρα. Γιατί ωριακά. Γιατί ωριακά. Εμένα μου σφυρίξανε στη Νέα Σμύρνη, ο άλλος ήταν 5 μέτρα απόσταση από τον ΑΚΠΟΜ. Και μου τα σφυρίξανε. Ο Καλτσάς με την Τρίπολη που φεύγει και κάνει τρομερή απόκριση ο Πασχαλάκης. Εντάξει τώρα δεν. Α, εντάξει τώρα δεν. Όταν είναι εκεί είναι ανθρώπινο λάθος, έτσι. Σας γλεντάει ο Χαλίφης. Σας γλεντάει. Έτσι είναι ο Χαλίφης. Έτσι είναι τα φιλικά. Αλλά λέω, ένας ξεφτύλας, ένας ρεζίλης, ένας ρόμπας να βγει και να πει εγώ είχα αφήσει υπονοούμενο, είχα πει έτσι, αλλά μας κλείσαν το στόμα. Και ο Ατρόμητος που στέρισε, ο μόνος που στέρισε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, αλλά και τα Γιάννα που μπήκαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να μην κερδίσω. Προσέξτε, δεν κακίζω τα Γιάννενα που παίξαν έτσι. Ω, λογικό, τα ντροπή τους που παίζουν έτσι. Okay. Δεν καταφέρομαι εις βάρος των Ιωαννίνων που παίξανε σαν να τους είχαν πει «Παιδιά, κρίνεται η ζωή σας! Ή κόβετε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ ή πάβετε να υπάρχετε, ρε παιδί μου, εξαφανίζετε από το χάρτη! Δεν ξαναπαίξετε ποτέ μπάλα, δεν ζείτε!» Να το πω έτσι. Εγώ θα παίζα έτσι αν ήταν να πάρει 50.000 κάθε παίκτης. Δεν λέω ότι αυτό έγινε, αλλά λέω, εγώ έτσι θα παίζα. Αν μου λέγανε 50.000 έκαστος για την ισοπαλία και 100 στη νίκη. Έτσι θα παίζα. Δεν κακίζουμε λοιπόν αυτούς. Α, καλά, εντάξει, εννοείται, οκ. Okay. Κακίζω αυτούς που μας ζαλίσανε και πάλι τον έρωτα όλη την εβδομάδα. Το παράρτημα χθες βγήκε της Χάρτινης στο όργανο και έγραφε ζέσταμα. Αυτή λέει μάχη εμείς, σιγά τη μάχη με το Λεβαδιακό, την είδαμε τη μάχη. Την ίδια ώρα βγαίνει ο τρελός Κούγιας, ο τρελός, τρελός είπαμε, σήμερα μας αγαπάει, αύριο μας μισεί. Σήμερα λέει καλά πράγματα για μας, αύριο μας περνάει πριν ο Κορδέλα, δεν έχει μπέσα, αλλά προσέξτε όμως τι λέει εχθές. Μετά από τον υγιεινό περίπατο που κάνει ο Ολυμπιακός εις βάρος της ομάδας του, δεν καταφέρεται εις βάρος μιας άλλης ομάδας ο Κούγιας, μιλάει για τη δική του ομάδα, προσέξτε, έχει σημασία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Καλά βέβαια σήμερα διθύραμβη, 4 γκολ, μπαλάρα, φορτούνης, περίπατο. Περίπατο, από τον έναν περίπατο στον άλλον. Περίπατο στην Τρίπολη, στρατιωτάκια ακίνητα, ακούνητα, οι παίκτες της Τρίπολης, χθες περνούσανε, δεν πλησιάζουμε, με τα μάτια. Ακούστε τι λέει ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Λάρισας. Συγγνώμη από τους οπαδούς μας, τα λέει αυτά μετά το μάτς με τον Γαύρο. Αλλά εγώ δεν είμαι ούτε πυλαδάκης, ούτε πλεξίδας να με πιάνει κανείς κορόιδο. Είναι οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι της Λάρισας και ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζουμε σαν να είναι ο αγώνας της ζωής μας και με τον Ολυμπιακό να γίνονται 7 αλλαγές βασικών παιχτών, να παίζουμε με 2 στόπερ στην ευθεία, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Μόρας που έχει να παίξει κανονικό αγώνα 6 μήνες και να μπαίνει ο καλύτερός μας στόπερ ο Ζίζιτς στο δεύτερο ημίχρονο και να παίζουμε με 3 στόπερ όταν το σκορ είναι 3-0 και ο Ολυμπιακός έχει χάσει 20 ευκαιρίες. Παρένθεση, άμεσα, όχι εμέσως, αμέσως καταφέρεται και καταμαρτυράει και προσάπτει δόλο στον προπονητή του. Σωστά τα καταλαβαίνω. Ότι δεν γίνεται, δεν είμαι κορόιδο τώρα, το έκανα αυτό το πράγμα. Συνεχίζω. Η ΑΕΛ είναι μεγάλη ομάδα και εγώ πολύ μεγάλο μέγεθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ελληνική κοινωνία και δεν έχω κάνει ποτέ εκπτώσεις στις αρχές μου. Οι δικαιολογίες του ότι πρέπει να ξεκουράσουμε παίχτες γιατί παίζουμε με τον Ατρόμητο την Κυριακή και με τον Πανετολικό την άλλη Κυριακή, εμένα δεν με αγγίζουν. Με το πέναλτι του Κομίνη, καλά, άλλος αυτός πάλι. Εντάξει, γελάει η κοινωνία. Δεν ασχολούμαι καθόλου γιατί με τον κύριο αυτό δεν θέλω να ασχολούμαι. Συγγνώμη και πάλι από τους οπαδούς μας. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αυτοί που πρέπει να καταλάβουν, νομίζω ότι το κατάλαβαν ήδη από το ημίχρονο του αγώνα. Αυτό που έγινε σήμερα δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Δυστυχώς πρέπει να κάνω υπομονή. Μακάρι στα τελευταία παιχνίδια να κρίνεται το πρωτάθλημα. Σώπα, ρε. Μας φοβερίζεις τι. Θα θυμηθείς να παίξεις καλά με τον ΠΑΟΚ, ε. Τις ακούμε Βερεσέτς δηλώσεις σου καταρχήν. Πιστεύω σήμερα θα διώξει τον προπονητή αυτόν. Να φέρει έναν άλλον Έλληνα. Έτσι λέω εγώ. Απλά. Γλουγλουγλου. Κοκοκό. Τις πνίγουν τις δηλώσεις του όλοι σήμερα. Κανένας πουθενά είναι κάτι μονόστιλα. Αν έκανε αυτές τις δηλώσεις στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και έλεγε ο προπονητής μου άφησε έξω 7 παίκτες και μπήκε μέσα για να χάσει, θα γινόταν σήμερα
Τσελεπούς ο θάνατος. Ο δε καράφλας προπονητής Λάρισας βγαίνει μετά το μάτς και λέει: αντιμετωπίσαμε την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Τι λες ρε Δερβίζη? Και γιατί άλλοι είναι στους είναι 8 και με μείον 2? Γιατί άλλη ομάδα έχει την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίδεση? Έτσι σου είπα να πεις, παπαγαλάκι καραφλό, έτσι σου είπαν. Προπονητή της Λάρισας. Γέλια, ρε, σας γλεντάμε ρε. Σας γλεντάμε, δεν βαριέσαι. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa, στον Παλαιό Άγιο Θανάσιο. Ένα καταπληκτικό δώρο και τραπέζι στη Λαδόκολα. Πάμε στα δικά μας γιατί με αυτούς. Απλά αυτό είναι ένα μάθημα το τι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Θα έχουμε 12 πολέμους. Το καταλαβαίνετε, όχι 12 μάχες. 12 πολέμους. Αλλά γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, ζουμουσούρε. Εμείς τη ζούμε τη στιγμή αυτή. Τη ζούμε. Και έρχεται ο Σβαρόφσκι χθες. Παπ, πάρτο. Να πούμε ότι στο χαμένο πέναλτι του ΑΚΠΟΜ άκουσα την εισαγωγή από την Ποφίλιο, το λευκό. Αλήθεια να λέω, κερδίζει το πέναλτι το πρώτο που είναι πεναλτάρα. Η εσχρήτους προπαγάνδα είχε σε δικό του site που έχει νουμεράκι για όνομα, να μην κάνω διαφήμιση, δεν χρειάζεται. Τι είχαν κάνει? Βγάλαν φωτογραφία, σκανάρανε το μαρκάρισμα έξω από την περιοχή που δεν είναι αυτό το οποίο είναι η ανατροπή. Βγάλαν τη φωτογραφία έξω, Σωτήρη. Ορίστε λέει, ο Χαλίφης, η εξυγίαση αυτά. Δεν τρέπεστε. Δεν έχουν καμία φραγή ηθική. Δεν έχουν καμία τσίπα. Καμιά ντροπή ρε. Και μετά βέβαια από αυτό το μαρκάρισμα που έχει γίνει όντως έξω, γίνεται η ανατροπή μέσα. Τον ανατρέπει με το γόνατο. Εκεί λοιπόν λέω, ένα γκολάκι ακόμα από τον ΑΚΠΟΜ, το δίνει όμως τον Πέλκα. Προς τιμήν του ο Πέλκας αφού σκοράρει, γιατί το έχει ανάγκη ο Πέλκας, δεν είχε σκοράρει μέχρι τώρα φέτος ο Πέλκας. Στο πρωτάθλημα, είχε βάλει στο κύπελο. Έτσι και στην Ευρώπη, αλλά στο πρωτάθλημα ήταν 0 τα γκολ του. Μας λείψαν τα 7, 8, 10 γκολ του Πέλκα τα περσινά. Μας λείψαν τα 7, 8, 10 γκολ του Μάτος τα περσινά. Ξεκίνησε ο Μάτος τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές. Μας λείψαν αυτά τα γκολ, τα οποία τα χρειαζόμαστε. Και προς τιμή του ο Πέλκα στον πανηγυρισμό δείχνει με το δάχτυλο όλους ότι ο ΑΚΠΟΜ είναι αυτός που αξίζει το χειροκρότημα. Ο ΑΚΠΟΜ που δεν εκτελεί το πέναλτι όπως πρέπει. Και εκεί ακούω Μποφίλιο. Τη μία λέω το κέρδισε και δεν το εκτέλεσε. Την άλλη που το πάνε το εκτελέσει λέω άιντε ένα ακόμα το χάνει. Αλλά ο Ρουμάνος δεν κάθεται στον κόλο του με τίποτα στον πάγκο. Το ανακάτεψε, έβγαλε, έβαλε 4-4-2 με δύο επιθετικούς και δικαιώνεται από το Σφιντέρσκι. Γι' αυτό λέμε ότι οι μεταγραφές είναι πολύ σημαντικές. Να έρχεται ο παίκτης και να μπορεί άμεσα. Χθες, ξεπερνώντας μια βασική του αρχή, τους βάζει γρήγορα γιατί καταλαβαίνει ότι θα κλατάρουν οι παίχτες, καταλαβαίνει ότι πρέπει να πάρουν ανάσα ο Βιερίνια και μερικοί ακόμα, το καταλαβαίνει, μπαίνει, δεν έχουμε παράπονο από το Μίσιτς, okay. Ο Γιαννούλης πάρα πολύ καλός, πολύ κοντρολαρισμένος, αλλά είδατε αυτό, ανακατεύεται το πράγμα, δεν νιώθεις ότι κάτι έχει χαλάσει. Μπαίνει όμως και ο Σβαρόφσκι, ο Πολωνός και πάρτο, ακαριέως, center for, ούτε να περιμένει, ούτε να καθυστερήσει, ούτε, προσέξτε, και με την ίδια ευκολία που μπήκε εκεί θα μπορούσε να τη στείλει πάνω από τα δοκάρια. Είδα το Μαωρίσιο, του στρώνε την μπάλα και πάει εκεί που δεν πρέπει. Γιατί δεν είναι center for, το center for σου λέει τώρα εδώ, μου δόθηκε ένα σουτ, μια στιγμή, μια ευκαιρία, ένας ενός τίτλος. Μπορεί να είναι αυτό το γκολ εχθές στο 87. Και τώρα μπροστά η Χάρτινη. Τώρα απαντήσεις. Εσείς που λέγατε ήρθαμε, ερχόμαστε. Όχι, όχι, ερχόμαστε εμείς τώρα. Ερχόμαστε εμείς τώρα. Να δούμε. Ερχόμαστε εμείς. Αποθέωσε ο μικρός Αβίδης το Γιαννούλη. Πεκταρά, μπράβο και τα λοιπά. Μπήκε και ο, μάλλον αποθέωσε ο Πέλκας το μικρό Γιαννούλη, του είπε παικταρά και μπήκε ο Σαββίδης ο ιός και λέει ναι όντως έτσι είναι, ανέβα τώρα ρε Βιερίνια ψηλά να τους τρελάνουμε όλους. Αυτό που περιμένουμε, να παίξει αριστερό μπακ
ο Γιαννούλης και να του δούμε τις τελευταίες 10, 11, 12 αγωνιστικές στο Βιερίνια. Να του λύσει το λουρί, να του βγάλει την αλυσίδα από το λαιμό και να του πει τώρα πάρ' το μόνος σου. Μπροστά μόνος σου. Σκεφτείτε ότι δεν έχει μπει ο τρελό Ερίκε, σκεφτείτε ότι δεν έχει μπει ο Σβιντέρσκι όπως είναι να μπει και ήρθαν τώρα δύο ακόμα. Σας λέω πριν πάω στο διάλειμμα ότι ο Μεν Ολιβέιρα είναι παίκτης που τον ήξερα. Όταν δεν ξέρω κάποιον παίκτη, το λέω, το Σβιντέρσκι δεν τον ήξερα. Τον Ολιβέιρα όμως με συμμετοχή με την Πόρτο στο Champions League, εν ενεργεία παίκτη διεθνή από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία, δεν γίνεται να μην τον ξέρω, τον ξέρω, δεν είναι έξι, όποιος λέει ότι είναι έξι δεν ξέρει καλά τον παίκτη. Εγώ ούτε προπονητής είμαι, ούτε κανένας αναλυτής, όμως ξέρω ότι δεν είναι εξάρι. Δεν είναι Κάτσε, δεν είναι Κάνιας. Είναι περισσότερο Μαουρίσιο, είναι περισσότερο ένας πιο πρικισμένος Νάτχο, είναι ένας πιο πρικισμένος Νομπόα, είναι οκταροδεκάριο παίκτης. Με εξαιρετικά χτυπήματα στα φάουλ, στα στημένα, με τρομερή τεχνική κατάρτιση, τρίπλες, κάθετες, εξωτερικά φαλτσάκια, παίζει με το κεφάλι ψηλά, αλλά εκτός από τεχνίτης τρώει και μερικούς αντιπάλους για πρωινό αν χρειαστεί. Ψηλό κορμί, 1,82, ιδανική ηλικία, φτάσαμε στο σημείο να φέρνουμε πλέον παίκτες από τέτοιες ομάδες στα 26 τους. Θυμάστε που μια ζωή, το θυμάμαι σε εκπομπές, λέγαμε εντάξει ρε παιδιά, ήρθε ο Λίνο από την Πόρτο, είναι στα 32, αλλά σιγά μην ερχόταν αυτός ο παίκτης στα 26 του. Δεν θα ερχόταν. Κι όμως τώρα, με τις ευλογίες φυσικά και τα τηλεφωνάκια που έχουν γίνει και στο μεγάλο Φερνάντο Σάντος, πιστεύω, λέω, δεν το ξέρω, δεν είναι πληροφορία, εικάζω. Και στο σπουδαίο Σέρτζιο Κοσεϊσάο, άρρωστο παοξάκι κι αυτός, του μπήκε το μικρόβιο εδώ και τώρα διαπρέπει και παίρνει πρωταθλήματα και κάνει πορεία στο Τσουλού με την Πόρτο, σίγουρα έπεσε το τηλεφωνάκι. Ο Μπράνκο είχε τις άκρες και σέκος όλοι από χθες. Αφιερώνουμε για τις μεταμεσονύκτιες μεταγραφές που δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε αυτό! Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι. Όταν αρχίζω να σε θυμάμαι, δεν κοιμάμαι και το ξέρεις. Υποφέρω, υποφέρεις. Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι. Όταν αρχίζω να σε θυμάμαι, δεν κοιμάμαι και το ξέρεις. Υποφέρω, υποφέρεις. Με τα μεσονύχτια. Έλα και εσύ, Ίγκασον, έλα και εσύ, Βουνό. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Τι γίνεται. Και ο Σάβας, κύριε Σάβας, ο Παρμασάβας. Θα στείλω τις κασέτες, λέει, έξω να δουν. Στείλε ό,τι θέλει, στείλτε όλοι. Στείλτε ό,τι θέλετε, δεν πέφτει με τίποτα. Να ξέρετε. Σήμερα το μεσημέρι έρχεται ο Ολιβέιρα. Ξέσπασε ο κόσμος. Χαρά, ματάκι, χορταράκι για όλους. Εγώ σας λέω τα χαρακτηριστικά του παίχτη. Έτσι, είναι μπαμ, είναι μεταγραφή αεροδρομίου αυτή. Προσέξτε όμως, όχι ενός 34χρονου που έρχεται στα στερνά του για τα τελευταία αίσθημα. Έρχεται στα 26 τα ντουζένια του, φυσικά θα μπει οψιόν αγοράς, εννοείται. Έρχεται δανεικός για 6 μήνες, λογικά. Έτσι όμως λέγαμε και για τον Μίσιτς, αλλά τελικά ήταν για 1,5 χρόνο ο δανεισμός. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Συντονισμένες ενέργειες στο 90, κερασάκια αυτά είναι. Η ομάδα και έτσι ήταν οκ, okay, αλλά σου λέει θα πάω και θα χτίσω την ομάδα με την οποία θα κάνω πορεία του χρόνου στους ομίλους του Champions League. Θα πάρω το πρωτάθλημα, είδατε πόσο σημαντικός ήταν ο Σφιντέρσκι. Πεκτάρα, και ο ένας που έρχεται, ο Ολιβέιρα, και το Βουνό, ο Ίγκασον, στόπερ, εθνική Ισλανδίας, στα 26 του. Στα 25 είναι ο Ίγκασον. Εντάξει, τι να πούμε άλλο, τι να πούμε άλλο. Και έρχεται ο Ολιβέιρα από μια ομάδα που την υπεραγαπάμε, γιατί μας έδωσε τον Αντρέ και τον Λίνο και τον Σέρχιο Κοσεϊσάου, έτσι. Τρεις που
Ο καθένας έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Για το Χατσερίντι, επειδή με ρωτάτε, οι μεταγραφές στην Ουκρανία τελειώνουν 1 Μαρτίου. Κρατήστε το αυτό. Το ότι παίρνει τον Ίγκασον δεν σημαίνει ότι φεύγει ο Βαρέλα, επειδή και αυτό το μήνυμα μου ήρθε. Ο Ίγκασον έρχεται για αντι Χατσερίντι. 1 Μαρτίου τελειώνει εκεί, στην Ουκρανία. Αυτά! Μπασκετάρα, μπράβο! Σπουδαία νίκη, πρόκριση στους 16, 64-84 με τη Φριμπούρ. Δεν έχω λόγια. Μπράβο στα παιδιά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, Ιταλός μπαταρία. Κέντρο μπαταρίας Μοναστηρίου Σικές Θέρμη, 545-999. Αποθηκεύστε το, 24 ώρες το 24ωρο. Έρχεται να σας βρει εκεί που μένετε. Βάλτε το τώρα στο κινητό, 545-999, για όταν μείνετε. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός, εξαιρετική ιστορία. Και στην μπαταρία μεγάλος μάστορας και χρόνια εμπειρία μπαταριάδες από πάπου προς πάπου. 545-999. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, 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 μπουκάραμε, μπουκάραμε. Δημητριάδης Construction 323-003, ανακαίνιση, δόμηση, διακόσμηση, κορυφαίος το είδος του με μεγάλες συνεργασίες. Έτσι, Κωστάκι, πάω. Κωστάκι, πάω. Πάμε στις 5 γραμμές, ξαναλέω, 323-003, Δημητριάδης Construction. Εκεί, για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχετε, ενημερώνεστε, παίρνετε τηλέφωνο και έρχεται, σας κάνει τη μελέτη, δωρεάν. Και σε εξαιρετικές τιμές σας αλλάζει, το κάνει παλάτι το σπίτι. Θυμίζουμε, σήμερα κληρώνουμε ένα τριήμερο στο υπέροχο Λίθος Hotel & Spa, στο Καϊμάκ Τσαλάν, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Όσοι πήγατε ξέρετε τι υπέροχα που είναι. Και ένα τραπέζι λαδόκολα μέσα και από τα μηνύματα και από τα τηλέφωνα. Πάμε να πάρουμε γραμμές που περιμένουν ήδη. 5-2-87-8-8-8. Όπως μου είπε και κάποιος χθες, έγραψε στον τοίχο. Κουράστηκα, λέει, 4 και 5 και 3 συνέχεια, λέει. Έτσι, να κάνουμε και μια νίκη, λέει, να θυμηθούμε λίγο νυχοφαγία, να φάμε λίγο νυχάκι, λέει, γιατί παραμάθαμε. Καλημέρα! Καερεστά περμητίδο λαβατάσκια στο πεζαπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Λίγο πήγα να τα μπερδέψω γιατί εκνευρίστηκα από την προηγούμενη εκπομπή. Βγήκα όμως και τα είπα. Ναι, καλά. Για τον Γαύρο που δεν έχει δικαίωμα να κατοικήσει η Βόρεια Ελλάδα. Να πάει εκεί κάτω στο Πασάλιμα να κάτσει. Να πάει κάτω στο Πασάλιμάνι στους απόγονους του ναυτικού, του Αμερικάνικου ναυτικού στόλου. Δεν τρέπονται λιγάκι οι στραβοστόμιδες. Εμείς έχουμε τους δορυφόρους! Εμείς έχουμε τους δορυφόρους! Έναν αστρόμητο και χάσαμε 2 βαθμούς! Και αυτοί περάσανε με ο κόλο ψάι του Σισέ από εκεί μέσα! Δεν τρέπονται. Αν είναι έτσι οι δορυφόροι, αν είναι αυτά φιλικά. Δεν μας κάναν ανάλυση το παιχνίδι με τον Όφη κάτω! Δεν μας κάναν ανάλυση τον κόλ που ακύρωσε του Λαχμπόκ με την Τρίπολη! Τον τερματοφύλακα της Τρίπολης εδώ μέσα που είπε «Εγώ έπεσα πάνω στον Πρίγιοβιτς, δεν έπεσε αυτός επάνω σε μένα». Αλλά... Αυτά δεν τα λένε. Τι να πούνε. Δεν τα βλέπουνε. Και βγήκε και ο Κούγιας τώρα να μας πει ότι θα έχει ανάγκη στο τέλος του πρωταθλήματος για να πάρει. Να πάρει. Τι να μας κάνεις ρε. Τι να μας κάνεις ρε. Πειράκι Ίγκασο ρε. Πειράκι Ίγκασο ρε. Και Ολιβέρα. Πειράκι Ίγκασο. Το βουνό ρε πίσω ρε. Το Ολιβέρα. Όλα τα ξέρω. Όλα τα ξέρω. Εχθές ήμουνα... Εχθές κάποιος σε πήρε τηλέφωνο. Μαζί βλέπαμε μπάλα. Δεν κοιμήθηκε κανένας χθες. Δεν κοιμήθηκε κανένας με τέτοια αγωνία. Από την υπερένταση, από τις μεταγραφές. Μέχρι τις μία άκουγα. Από τις 3.30 και μετά άκουγα κοσέρωνα. Και το πρωί ακούω και τον άλλο μου βγαίνει με κόκκινα γυαλιά. Για να μου πει ότι δεν ήταν πέναλτι, δεν τρέπονται λιγάκι. Δεν βαριέσαι ρε φίλε. Εγώ 4 πέναλτι είδα, όχι 5. 4. 4 θα το πω, 4 πέναλτι είδα. 4. Και ο Πάοκ έπαιξε μπαλάρα παιδιά. Ο Πάοκ έπαιξε μπαλάρα, μην νομίζετε ότι δεν έπαιξε μπάλα. Αυτοί όπως είπες εσύ Κωστή, όλοι θα πάνε να πάρουν αυτό το θερμόμετρο όπως το είπες. Το τεστ εγκυμοσύνης, με τόση καθυστέρηση. Με τόση καθυστέρηση. Ναι, αφού έχουν καθυστέρηση, δεν τρέπονται. Πήραν δανεικό παίχτη το Μάνο για να παίξει να βγάλει κόσμο. Δεν τρέπονται. Εκείνος ο Λίλα, ο Αλβανός, με μάθημα. Τραβήγματα συνέχεια, τραβήγματα. Δεν τρέπονται τραβήγματα κι αυτά. Κάνε επίλογο, Παύλε! Κάνε επίλογο, περιμένουν 4 αδερφέ μου. Χαιρετίσματα φιλιά. Στα ρωτά, Ζωμουσάκια. Φιλιά. Το τάμπλ είναι δικό μας. Γεια σου, Παύλε. Ζουμουσού, αγόρι μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σε όλα τα Ζουμουσάκια.
Καλό στο Θουβού. Ήταν 2014 με την, ας πούμε, με τη μακρόχρονη ιστορία της. Καλό στο Γιώργη. Κωστή, θέλω να πω 2-3 πράγματα. Ένα είναι, βλέποντας την ΑΕΚ και πώς παίζει και πώς έπαιζε όλο αυτό το διάστημα, δεν πειράζει τελικά η Βίντι και οι αποκλεισμοί και αυτά. Βλέποντας το μεγάλο στόχο... Τραγική ΑΕΚ χθες. Σκέφτομαι ότι αν έπαιζα κι εγώ στους ομίλους του Europa και έπαιζα με μεγαθύρια και είχα παιχνίδια, γιατί δεν ξέρω αν άκουσες, αλλά λέει, ας πούμε, ότι τα παιχνίδια είναι εξοδοτικά. Αυτά είναι, δεν είναι, έχει πολύ τρακτικό. Το είδαμε. Τώρα βλέπεις πόσο φρεσκάδα έχει η ομάδα που παίζει ένα μάτς και όχι τρία. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι η Αλεπού σου λέει δεν θα μπορέσω. Εντάξει. Δεν, φάνηκε ότι δεν μπορούσαμε. Απλά όχι έτσι. Μην γυρίζουμε τώρα πάλι πίσω σε αυτό το όχι, πράγμα. Απλά θέλω να πω ότι. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Κοιτάζω το στόχο και αυτό. Ένα δεύτερο. Ο Ιβάν, όταν είπε, γεια σου πρόεδρε, όταν είπε ότι θέλει να κάνει την ομάδα μέσα στις 20 καλύτερες της Ευρώπης. Ναι. Θα το κάνει να είσαι βέβαιος. Δεν την επόμενη μέρα. Όχι βέβαια. Θα έτσι. Το κάνει να είσαι βέβαιος ότι θα βρεθούμε στην 20άδα κάποια στιγμή. Δες τις κινήσεις που γίνονται. Αυτό θέλω να πω. Ότι αυτό δείχνει ότι το θα πάει πολύ παρακάτω η βάλτσα σιγά σιγά. Δηλαδή, αλλά θέλει με τον καιρό του να γίνει. Δεν μπορεί κάθε πράγμα στον καιρό του και τον έχουν στο κολλιός, λέμε. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Ένα τρίτο. Τα πέναλτι φταίει ο διαιτητής που δεν τα δίνει ή αυτοί που τα κάνουν. Επειδή είναι τέσσερα, δηλαδή δεν πρέπει να τα δώσει. Δεν κατάλαβα, τι πάει να πει. Δηλαδή, άμα κάνω δύο φόνους και τιμωρηθώ, αν κάνω άλλους δύο θα πούνε εντάξει, μωρέ, τον τιμωρήσαμε για τους δύο φόνους, δεν πειράζει. Πάμε ποδοσφαιρικά, άσφωνος. Λέω, όχι, δηλαδή, το και αυτό είναι μια ποδοσφαιρική αμαρτία. Είναι ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα. Ποδοσφαιρικά. Κάνω μια τάκλιν, ας πούμε, να τον κόψω στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ή ξέρω εγώ, παίρνω μια δεύτερη κίτρινη. Δέρνω ένα διαιτητή, ας πούμε, όταν βγαίνει από το αυτοκίνητό του μια φορά. Μετά από 45 μέρες με έχουν πιάσει. Λέω εγώ, ας λέω τα δικά μου. Ναι. Τρώει ένας μια κόκκινη, αλλά έφαγε ο Κάτσε χθες στον Παναθηναϊκό, έφαγε δεύτερη κίτρινη, βγήκε έξω. Έτσι. Ναι. Κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα και παίρνει κόκκινη. Κατευθείαν, γιατί έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ναι. Ένας άλλος Παναθηναϊκού, παράδειγμα, τώρα από τον Κάτσε. Ναι. Μένει με 9 η ομάδα. Από εκεί και μετά, επειδή είναι με 9 και έχει φάει δύο κόκκινες, παράδειγμα, δικαιούται να κάνει τάκλινο όπως ο Παράλληλος, ας πούμε, στον Πασχαλάκη. Όχι βέβαια. Επειδή πού το λέει, πού το έχει γράψει αυτό. Δεν υπάρχει. Να μην φάει. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Να μην δώσω το τέταρτο, μην το κάνεις. Θουβού, ρε, φίλε, γιατί... μην προσπαθείς να εξηγήσεις με λογική. Όχι, δεν εξηγώ. Τι να είναι, ειδικά του Βαρέλα, φίλε, του Βαρέλα, έτσι. Άσχετα αν εγώ έχω χάσει 23 τελικές. Αυτό είναι δικό μου καπέλο. Είναι δικό μου θέμα. Έτσι πήγουνε το πόλο, Κωστή. Έτσι πως έκανα με το Βαρέλα. Όχι, μα παίζει... Στο πόλο παλεύω να πάρω θέση. Φίλε, παίζει ξεκάθαρα τσανταλίνα μανταλίνα ο άλλος. Ξεκάθαρα. Για το θέαμα. Ή στο Έλλη ποδοσφαιρόφιλε και στο Open. Ή στο Έλλη ποδοσφαιρόφιλε και κουστάρε το ποδόσφαιρο. Ότι με αυτές εδώ τις τακτικές δεν παίρνουν γκολ καταρχήν. Ναι. Γιατί έξω βλέπουμε γκολ, γιατί δεν μαρκάρουν έτσι. Είναι δύσκολο, δεν μπορείς να σκοράρεις έτσι. Άλλο τα σ' αφήνουν. Σε άλλα παιχνίδια αλλού. Στον Ολυμπιακό με τον που τον τράβηξε Βανέλα έδωσε πέναλτι. Και καλά έκανε. Εντάξει, και καλά έκανε, εγώ θα σου πω. Δεν σου λέω. Καλά έκανε. Αλλά δώσ' τα όλα να σταματήσει και αυτό το πράγμα. Ή να πέφτουν κάτω από τα κοτόπουλα με μήκος, δεν ξέρω ποιο άλλο με κάνει να φημίσει τώρα. Και Βοκτάς μπορεί να πούμε. Έγινε Θουβού! Έγινε! Ανεπίλογο! Σε φιλό! Ζουμου σούβρε! Γλεντίστε τους! Τους γλεντάμε! Γελάστε με όλα αυτά! Ναι! Καλημέρα! Ναι! Γιατί να μην γελάμε! Βέβαια! Καλώς τον! Έλα Γιώργη μου! Πάμε! Χωρίς να σε διακόπτω! Γιατί να δώσουμε συγχαρητήρια την ομάδα του μπάσκετ! Φυσικά! Και την ομάδα του ποδοσφαίρου μας! Ναι. Όλες οι ομάδες θα μας αντιμετωπίζουν έτσι, θα ξαπλώνουν, θα κάνουν τους αρματίες για να κερδίσουν έστω και μισό δευτερόλεπτο. Αυτό εμένα που με πειράζει πάρα πολύ, δεν ασχολούμαι το τι λέει ο αθηναϊκός τύπος και τι λένε από κάτω. Γυρίζοντας αυτό το παιχνίδι, ανοίγω την τηλεόραση, κάνω το ζάμπι και πάω στην L3. Ναι. Και λέει εκείνη τη στιγμή τα αθλητικά, τα αποτελέσματα. Ναι. Όταν ακούω έναν δημοσιογράφο Θεσσαλονικιό, ο οποίος εργάζεται στην ΕΡΤ3, ναι, και σχολιάζει και λέει δίνει ο διαιτητής τον πέναλτι παρά τις διαμαρτυρίες των ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ και το δεύτερο, ναι, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ πάντα για τον Ηρακλή και απορώ, ναι,
πόσον επιτρέπουν αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε, πάμε, τι είπε για το πέναλτι. Δίνω διαιτητή στο πέναλτι παρά τις διαμαρτυρίες των ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ. Δεν σχολιάζει ότι το ότι δεν δίνονται πάει... άλλα δύο, δεν λέει. Ναι. Ότι τον goal offside. Για τον goal, ναι. Ρε φίλε, μου, ασχολήσουμε τον Ηρακλή και μην ασχολήσει καθόλου με τον ΠΑΟΚ. Είσαι τόσο κομπλεξικός που δεν πάει άλλο. Αυτό εμένα με πειράζει. Ότι μέσα από τη Θεσσαλονίκη οι δημοσιογράφοι και ορισμένα ραδιόφωνα σχολιάζουν και είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Αυτό με πειράζει. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές. Δεν θα αλλάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μοιράζει πόνο ο ΠΑΟΚ. Θα μάθουν να ζουν με αυτό. Όσο και το φίλο μου τον Παύλο να ηρεμήσει, να μείνει σε τόση υπερένταση. Όλοι χθες είχαμε υπερένταση. Εγώ παραλίγο θα έμενα στο γήπεδο. Να μην πηγαίνεις. Ή όταν βλέπεις ότι στραβώνει να φεύγεις. Κανόνες. Έγινε Γιώργο μου. Σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23 10 287 888. Καλώς το παιδί. Είμαι ο πρόδρομος. Γεια σου ρε πρόδρομε. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Θυμάμαι κάτι εκεί με ένα κεφάλι σε ένα δίσκο. Βγήκε άλλη χόρεψε. Μπερδεύτηκες. Αυτά τον Ατάλο. Πόσο καλά μπορεί να χόρεψε δηλαδή. Με το παιδάκι το μικρό που γεννήσαμε 50 ημερών το κοριτσάκι. Έλα ρε πρόδρομε. Έλα γόρι μου. Έλα. Έλα. Με θυμήθηκες. Τώρα σε θυμήθηκα. Νόμιζες αυτός της Σαλόμης. Για πες. Όχι. Εγώ να πω μια καλημέρα σε όλους. Εγώ έχω καταλάβει ότι φτιάξαμε ομάδα και κερδίζουμε και τους διαιτητές πλέον. Εκεί έχουμε φτάσει. Έτσι. Ό,τι και να κάνουν, αέρας. Αέρας, απλά αέρας. Είμαι ο τελευταίος στις γραμμές. Όχι, έχει ακόμα. Έχει πολύ πράγμα. Δεν θέλω να πάρω την ώρα από τον επόμενο. Θέλω μόνο 10 δευτερόλεπτα. Να πεις ό,τι θες. Να αφιερώσω, σε παρακαλώ, ένα τραγούδι πάλι. Τι θες, πες. Είδατε, έχεις αδυναμία στον αντίπα. Έχουμε αρέσει το υποκλίνομαι, το υποκλίνομαι σε όλες. Υποκλίνομαι σε όλες, ωραία φίλε. Ήμουνο στη γυναίκα φίλε. Ναι, ναι. Υποκλίνομαι σε όλες γυναίκα. Λέει, αλλά λέει μόνο μία. Λέει μέσα, έτσι. Αυτό ακριβώς. Μπράβο. Εσένα στη γυναίκα. Που γέννησε η μάνα σου για μένα. Αγόρι μου. Μεγάλη λοιπόν, κουβέντα θέλω... φίλε, έτσι λέει. Μεγάλη. Το αφιερώνεις στην Ελένη που σου γέννησε την... Στην Εύη. Στην Εύη. Μπράβο ρε θέλω φίλε. Θέλω 10 δευτερόλεπτα εκτός αέρα να σου πω ένα πράγμα. Δεν γίνεται μπορώ. Τώρα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αδερφέ. Δεν πώς γίνεται. Δεν μπορώ. Θα μου 10 και 5 θα με πάρεις το ίδιο νούμερο. Έγινε. Εντάξει. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να σε καλά, να χαίρεσαι το παιδάκι καλά. Σου. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι ζουμουσού. Καλημέρα σας. Δεν πέφτει, ρίξτε κουβάδες. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Καλό στο φίλο μου. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα δημοσιογράφων, αναλυτών... Μπλοκ, πληκτρολόγια, ανώνυμοι... Που λέγονται ναι. Με το φτιάρι στο χέρι. Okay. Αυτή λοιπόν με το φτιάρι στο χέρι, χθες δυστυχώς για αυτούς και ευτυχώς για μας, μείνανε μετέωροι. Με δεν το φτιάρι τους στο χέρι. Μείναν με λοιπόν, το φτιάρι τους στο χέρι, για να μην πω με κάτι άλλο. Ήτανε για κλάματα, πόνο. Όχι απλό πόνο, πολύ μεγάλο έτσι, πόνο. Έτσι. Λοιπόν, πραγματικά το ευχαριστιέμαι. Μα την αλήθεια, πρώτη φορά το χαίρομαι, γιατί όλοι αυτοί είναι έτοιμοι. Έχουν ανοίξει και λάκκο, αλλά μετά από κανένα μήνα, αν πάνε όλα κατευχήν, μάλλον είναι για αυτούς, μάλλον θα κάνουν βουτιά εκεί μέσα. Τι να κάνουμε. Κάτι παγωμένα χαμόγελα. Άστα, τι να κάνουμε. Φιλάρετε. Φιλάρετε. Χθες είχε λιποθυμίες. Χθες πάρα πολλοί κόσμος χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο. Βροθιές. Χθες αναποδογύρισαν πολλά γραφεία. Mm-hmm. Σε site, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες. Αναποδογύρισαν πολλά. Περίμεναν χθες αυτό. Ζούνε και αναπνέουν. Να στραβοπατήσει ο ΠΑΟΚ για να το πάρει ο Γαύρος. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, δεν αλυγίσουμε. Έτσι προχωράμε. Τάσος Κάκος, 5 πέναλτι και τα έδειξε μια χαρά. 5 πέναλτι. Τα είπε και τα δικαιολόγησε. Βεβαίως. Όχι ότι συμπαθώ Κάκο και τον γουστάρω, αλλά λέμε, το είπε χθες. Ακόμα και ο Βαρούχας το έπαιρε, φαντάσου. Και offside τον γκολ. Και έρχεται ο Ντεμάκος. Να πει, εγώ δεν σου είπα να μην τα βάζεις αυτά. Θέλω λοιπόν την Κυριακή μισό μέτρο offside goal εις βάρος της ΑΕΚ και να δω αν θα πει κουβέντα.
Εντάξει, Παναγία μου. Γεια και χαρά σου. Γεια σου, φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 1, 2, 3. Στου και βγαίνω. Α, νόμιζα χαργεντίζεται η διαιτησία. Χαϊδεύεται. Λοιπόν, πες στο φίλο μου τον Γιώργο να πει στο φίλο μας τον Παύλο να μην συγχύζεται. Ρε Παύλε μου, έχουμε τόση εμπειρία εμείς από τέτοια πράγματα. Υπήρξε στιγμή που σας δυσκόλεψε αυτό το παιχνίδι. Δεν το βλέπετε ότι θα λήξει, θα σφυρίξει ο διαιτητής και θα μπει ένα γκολ και θα το έχουμε κερδίσει το παιχνίδι? Δεν γίνεται αντιληπτό αυτό που λέω, ε? Απόλυτα, δεν θέλω να σε διακόψω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Αγόρι μου. Ρε φίλε, δικέφαλε, δικέφαλε. Έτσι, δώσε πόνο. Δεν μπορεί κανένας να μας χαλάσει αυτή τη στιγμή καμιά ποδοσφαιρική πατσαβούρα όσο ψηλά κι αν βρίσκεται. Ώρες, με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Έτσι δεν λέει? Άκου. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Ώρες με πιάνει μια τρέλα όλους να τους νικήσω. Πω, Κωστή μου. Λοιπόν, φίλε, εχθές το βράδυ γύρω στις 1 παίρνει ένας φίλος από τον Άλυμο. Ναι. Και διαμαρτύρεται γιατί υπάρχει μια κακή, να το πω, ατμόσφαιρα από την πλευρά των παοξίδων. Τι έκανε ο Αθεόφοβος? Κακή πιθανό ατμόσφαιρα. Λοιπόν, ναι, είμαστε άθλοι. Με ρίπουστη και με πελετ και λοιπόν, με ξύλα και με ναι, πλαστικά. Ναι, και γιατί χρησιμοποίησε τη λέξη αηδιάζω, λέει, όταν ακούω. Εντάξει, φίλε, αηδιάζω. Άκου τώρα ποιο είναι το χαριτωμένο που θα πω. Ναι. Θα έχει πλάκα να έκαψε το εστιατόριο στον Άλυμο, γιατί εδώ τώρα κάει και ένα εστιατόριο. κάτι φούρνους, κάτι αυτά. Λοιπόν, τα φιλιά μου, κλείνω. Να βγουν κι άλλοι φίλοι. Φιλιά. Πάμε. Άλλη μία τελευταία, μην παίρνετε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Έπεσες, ρε Δερβίση. Γύρισε γύρω-γύρω και έπεσε. Από τα πιο ωραία μηνύματα, Παπαδόπουλος, φαρμακοποιός από την Πατρά. Ρε, λέτε να γυρίσει πίσω ο Πρίγιοβιτς και να πέσουμε πάλι στο 1-0 στο 70, φεύγα. Έτσι είναι. Καλημέρα στη Δέσποινα την Κυριακίδου. Μπράβο για τις νίκες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Προχωράμε, Παοκάρα Τζουμουσού. Γεια σου, Χρήστο Κολοβέ, στη Μελβούρνη. Πάμε στην τελευταία γραμμή τώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the boy. Καλημέρα τα ζουμουσάκια, καλημέρα από την ομιχλώδη Ουγγαρία. Έλα ρε Ουγγαρία, έλα ρε, και πως μ' αρέσει η Ουγγαρέζα, φίλε. Εννοεί η σαλάτα. Θα σας πουλάμε τώρα μέχρι να ψωφίσετε. Πάρτε το χαπάρι. Τι ωραίος που είσαι. Ολυμπιακού. Εσύ βρε που σου βγάζουν αυτή τη φωτογραφία, βρε, εσύ βρε. Εσύ βρε που μας την ανεβάζει και στο διαδίκτυο. Εσύ τι νομίζεις ότι μόνο εσύ έχεις τηλεόραση και εμείς είμαστε ακόμα στο βουνό? Ξεφτύλα. Τι νομίζεις? Κι αν δεν έχουμε τηλεόραση, δεν έχουμε κανένα ξάδερφο που ήταν στο γήπεδο να μας πάρει τηλέφωνο. Τι νομίζεις? Μέχρι πότε δεν είναι τότε που έβγαινε μόνο το φως σε όλη την Ελλάδα? Βέβαια, με ούτε ένα κανάλι, μισό κανάλι. Κυκλοφορούν τα νέα από ένα δευτερόλεπτο στο άλλο. Πέσαμε 3 ώρες για ύπνο στα σύνορα. 3 ώρες πέσαμε, κοιμηθήκαμε πάω και ξυπνήσαμε Μπαρσελόνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Έχεις και τους άλλους, ανεβαίνει άκλε. Δύσκολο έργο το έχει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Κόπιασες. Τι να πει και ο Κονέ που ξύπνησε, κοιμήθηκε με Χατσερίδη και ξύπνησε με Ολιβέιρα και με Ίγκασον. Δεν έλεγε ο Κονέ? Έρχομαι να το πάρω μέσα στην Αθήνα. Μέσα στην Αθήνα έρχομαι αγόρι να μου, το πάρω. Αγόρι μου. Το νου σας, ρε Μάρια. Το νου συνέχεια το λέμε. Αυτό είναι τώρα για τη χάρτη, θα ασχοληθούμε αύριο. Να το. Καλημέρα σας. Φιλιά στην Ουγγαρία! Γεια σου, Ζουμουσάκι μου, φιλιά! Φιλιά πολλά! Και Ουγγαρία είχαμε σήμερα. Και Ουγγαρία. Το ξαναλέω για αυτούς που δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκτός από την πεκτούρα στα χαφ που έρχεται, το ξαναλέω, τρώει μωράκια πρωινό, δαγκώνει λαιμούς, είναι ανθρωποφάγος όταν θέλει, αλλά έχει και τεμπεσίρι στο πόδι, ματάκι, χορταράκι και για αυτόν, αλλά έρχεται παίκτης εν ενεργεία διεθνής με την εθνική Πορτογαλίας. Παίκτης που ήταν και βασικό στην Πόρτο, έπαιξε και Champions League
τέσσερις αγώνες, μιλάμε για τον Σέρτζιο Ολιβέιρα. Πεκτάρα, μπαίνει κατευθείαν αυτός. Και το στόπερ, το βουνό, αυτό με τον Ολιβέιρα ίσως το προλάβατε χθες, γιατί ήταν απογευματάκι, βραδάκι είδηση, στη διάρκεια της νύχτας ανακοινώθηκε. Διέρευσε ότι έρχεται και τελειώνει και η ιστορία με τον Ίγκασον. Το στόπερ, 25χρονος, βουνό, εθνική Ισλανδίας, ενισχυόμαστε σε τεράστιο βαθμό. Απολαύστε όλο αυτό. Μην αφήνετε τους βρώμικους, μην αφήνετε τους συχαμερούς να σας χαλάνε τη διάθεση. Και αυτό όταν καταλάβουν ότι δεν μπορούν πλέον, όταν καταλάβουν ότι παρότι μηχανεύτηκαν ό,τι τρόπος υπήρχε, βρώμικος και δόλιος και ύπουλος, θα αρχίσουν μετά να απαξιώνουν. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί γιατί ελπίζουν. 12 πόλεμοι, όχι 12 μάχες. 12 πόλεμοι που πρέπει να κερδιθούν. Από όλους μας. Από σένα που είσαι απλός ακροατής, από σένα που πηγαίνεις στο γήπεδο, από τον φροντιστή, από αυτόν που κουρεύει το χόρτο, τον γιατρό, τον μασέρ, τους παίκτες, τον προπονητή, τη διοίκηση, τους γιατρούς, όλοι! Σαν οικογένεια, σαν οργανισμός. Αυτό το πρωτάθλημα δεν θα το πάρουν μόνο οι παίκτες. Θα το πάρουμε όλοι μας. Ο κάθε ένας έχει ένα ρόλο σε αυτό. Το καταλαβαίνετε. Μας αφορά όλους. Αφορά τον 85χρονο πατέρα μου. Περιμένει στο σπίτι και λέει θα το ζήσω. Τον παππού που είναι στα 90, στα 95. Αφορά αυτόν ο οποίος είναι στο εξωτερικό και δεν μπορεί να είναι στην ομάδα κοντά. Που λείπει χρόνια από την Ελλάδα. Και ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών είναι ο εμφάλιος λόρος. Τον ενώνει, τον συνδέει με τα χώματα της πατρίδας του. Αυτά που πούλησαν πρόσφατα οι προδότες. Αυτό το πράγμα τον κρατάει ζωντανό στο εξωτερικό. Το κουβαλάει μέσα του. Αυτός ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν είναι μόνο οι παίκτες. Είναι όλοι μας. Είναι όλο. Γι' αυτό ας φροντίσει ο καθένας με το ρόλο που το αναλογεί. Είτε είναι πίσω από μικρόφωνο, είτε γράφει σε πληκτρολόγιο, είτε είναι αυτός που βάφει τις γραμμές, είτε είναι αυτός που κάνει μασάζ στη γάμπα την πονεμένη του παίκτη, είτε είναι ο προπονητής, είτε είναι η διοίκηση, είτε είναι οι οπαδοί που θα πρέπει να προασπίσουν και να προστατεύσουν με το πιο δυνατό τρόπο την ομάδα μέσα και έξω, στους ύπουλους που θα στήσουν τις παγίδες, όλους μας μας αφορά. Συμμετέχουμε όλοι σε αυτό το πράγμα. Ο καθένας από τη γωνία του, ο καθένας από το δικό του πόστο, από το δικό του μετερίζει. Αυτό έχω να σας πω. Πάμε σε τέλος πρώτης ώρας, υπενθυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με Huawei, εκπληκτικές συσκευές, σε τρομερές τιμές. Τα κινητά της Huawei αυτό το διάστημα. Κάντε τη βόλτα σε Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μπείτε, θα με θυμηθείτε. Και τάμπλετ και έξυπνες ζυγαριές και smartwatch. Και φυσικά Αιγαίων 214.000, κορυφαία ψαραγορά στην πόλη εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. 214.000 για το διοικητήριο, 69.56.66 για το ρεόκαστρο. Στο ένα κιλό τσιπούρα ολόφρεσκη, πεντανόστιμη. Σας έχουν και ένα τεμάχιο δώρο έτσι. Σας τα καθαρίζουν εκεί. Χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια, χωρίς μυρωδιά στο σπίτι, σας τα ψήνουν άμα θέλετε κιόλας και τη λιβεριά όπως είπαμε. Και εννοείται Νικολαίδης, γλυκάρες, τουρτάρες, καφέ το πρωί, τα τυροπιτοειδή σας, υπέροχες ολοκατοσοκολατόπιτες, υπέροχα γλυκίσματα, υπέροχα κεράσματα, τα πάντα όλα. Καρολί και Δημητρίου 237 και 163. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι εσείς και μέσα από τα τηλέφωνα και μέσα από τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Παίρνετε μέρος σε διαγωνισμό για τριήμερο στο Λίθος Hotel Spa, στο Καϊμάκ Τσαλάν, στον Παλαιό Άγιο Θανάσιο, σε ένα μαγευτικό ξενοδοχείο, σε ένα υπέροχο ευλογημένο μέρος. Υπέροχο, δύο διανυκτερεύσεις και τραπέζι στη Λαδόκολα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Για να δεις πως αγαπώ και κάνες μεταγραφές τις νύχτες, βρε παραπονιαρικό. Μπουκάρουμε, εδώ είμαστε. Σέρτζιο Ολιβέιρα έρχεται από την Πόρτο, οκτάρι, κεντρικός χαφ, με τεχνικά χαρίσματα, πρικισμένος, με καλά στημένα, με δυνατά πόδια, δαγκώνει λαιμούς, σε άριστη ηλικία, δανεικός προς τον παρόν, θα μάθουμε λεπτομέρειες, αλλά με οψιόν να αγοράσει από την ομάδα, με τις ευλογίες Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Λοιπόν, και βέβαια η έκπληξη, το κερασάκι στο κερασάκι, γιατί νομίσαμε το κερασάκι στην τούρτα ότι είναι Ολιβέιρα. Όχι! Το κερασάκι ήταν και είναι ο Ίγκασον, ο 25χρονος φρούριο, θα τον πεις τώρα, έχει διάφορα λέγανε παλιά για τα στόπερα αυτά. Φρούριο, θορυκτό, ο υψηλός όμως το βουνό από την Ισλανδία, ο 25χρονος.
Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. 2310-287-888. Να πω ότι οι σόμπες που θα σας λύσουν το πρόβλημα στο σπίτι με τη θέρμανση είναι οι σόμπες Milan. Η Alpha Plum γνωρίζει όσο κανένας άλλος τι πρέπει να κάνει. Ούτε πετρέλαια, ούτε ρεύματα. Εκεί στην έξοδο, στην Άνω Ηλιούπολη, στον περιφερειακό, Alpha Plum. Τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο που θα σας πω, στο 651-718. Ενημερωθείτε και ταμπουριά δώρο. Πέλετ αερόθερμες σόρμπες Μίλαν από την Alpha Plum. Εννοείται τσαντεκίδης αυτοκινητάρες μεταχειρισμένες απέναντι από τον, από τον Τζάμπο στο Ρεόκαστρο. Βλέπετε τσαντεκίδης αυτοκίνητα. Μπουκάρετε μέσα, είναι εκεί ο Χάρης. Τα αδέρφια 20 τόσα χρόνια ξέρουν και γνωρίζουν. Και εκεί θα βρείτε αυτοκινητάρες απείραχτες, ατρακάριστες, με εγγύηση. Και πηγαίνετε εδώ σε όποιο συνεργείο θέλετε να δείτε ότι έχουμε δίκιο. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Ή όποιος πήγε, δίνουμε και σήμερα τραπέζι. Μαγεύτηκε, καταπληκτικές γεύσεις. Δεν υπάρχει καλύτερο κρεατικό στην πόλη. Όπου και να πάτε, οι άλλοι χάνουν στη σύγκριση σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο. 705-750 τηλιβεριά απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, τριήμερο στο Λίθος, στο Καϊμάκ Τσαλάν κληρώνουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μέσα από τις γραμμές μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία από το τηλέφωνό σας. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι! Καλώς την Εύη! Τι κάνεις? Σαν τα χιόνια. Μάλιστα, άργησα λίγο, ναι. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, εδώ είμαστε εμείς. Δεν πειράζει. Ελπίζω να είστε καλά όλοι. Όλα καλά, όλα καλά. Εγώ ναι, εσύ είπες μου. Εγώ ετικέτη. Εντάξει. Λοιπόν. Δύναμη σου ευχόμαστε, κοίταξε, να πάνε καλά. Δεν μιλώ μόνο για το θέμα υγείας μου, αυτό είναι το λιγότερο. Δεν με απασχολεί. Μάλλον, πες μου, τι σε απασχολεί, θα το λείψω. Εδώ μαζί, εδώ, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε. Λοιπόν, αυτά που δεν μπορούμε να παλέψουμε είναι τα δύσκολα. Αυτά που παλεύονται. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Εγώ δεν θα μιλήσω για το παικτικό μέρος, γιατί αυτά τα πες αναλυτικά και πολύ σωστά εσύ. Και για τον τρόπο που ήρθαν στηθήκαν να παίξουν. Να μην παίξουν, μάλλον. Να μην παίξουν. Ακριβώς. Για τη σκληρότητα, για την ανοχή. Ναι. Τη φοβερή ανοχή του διαιτητή. Τρομακτική ανοχή. Και όλα αυτά τα είπες. Να μην γίνω κουραστική. Mm-hmm. Εγώ θα πάω κάπου αλλού, που εμένα με ενοχλεί και αν δεν το πω στην οικογένειά μου που είναι αυτή η εκπομπή. Να το πεις, να το πεις, μπες κατευθείαν. Ωραία. Σε αυτό που θες να πεις. Ωραία. Λοιπόν, εγώ χτες το βράδυ ξαναείδα Open. Ναι. Είπα δεν θα δω, αλλά ξαναείδα. Λοιπόν, δεν μπορώ να το ανεχτώ. Μόνο σου είπες πριν καιρό ότι ο μικρός Γιωργάκης μιλάει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους παοξίδες. Μιλάει. Μιλάει, βεβαίως. Δεν είναι αποχήμα της φαντασίας μου, είναι καθημερινή πραγματικότητα. Ωραία. Είναι με τον κόσμο αυτό σε ανοιχτή επικοινωνία. Αυτό ήθελα να ακούσω. Δεν τη φοβάται. Άρα, και προς τιμήν του, έτσι. Δεν ακριβώς, το κάνει ο καθένας αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, ούτε να δεχτώ, ότι ούτε κάποιος δεν του έχει πει, ούτε ο ίδιος από περιέργεια, ότι δεν έχει δει αυτή την εκπομπή. Και του έχουν πει και το ξέρει. Και αδιαφορούν, σφυρίζουν κλέφτικα. Όχι, την προηγούμενη φορά που έγινε αυτός ο διάλογος, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι παιδιά δεν είναι ΠΑΟΚ TV, δεν θα γίνουμε Βόρεια Κορέα. Όχι, δεν ζητάμε αυτό. Ναι. Το ξέρω ότι δεν. Μα αυτό λέμε. Δεν ζητάμε αυτό. Συγγνώμη, άρα κάποιοι δεν τον εξήγησαν. Εμείς θέλουμε. Μάλλον όχι όσο έπρεπε. Ακριβώς. Ναι. Εμείς θέλουμε μια αντιπροσώπευση της ομάδας μας, να ακούσουμε και τη δική μας φωνή. Πόσο καιρό το λέω, ρε Εύη. Δεν μπορούμε να έχουμε τον Σπυρόπουλο εκεί πέρα, Εύη μου, με τις φετρότητες του και με το κρύο χιούμορ του. Πόσο καιρό το λέμε. Τον Νικολαίδη, να έχω τον Κατσουράν και να μην έχω μια αντιπροσώπευση. Δηλαδή, ένας Σταύρος Κόλκας δεν κολλούσε εκεί. Υπάρχει και το Skype, αν δεν μπορεί να είναι εκεί. Δεν υπάρχει. Το Skype δεν έχει πλέον εκπομπές, πρώτον. Ωραία. Δεύτερον, τους καθάρισε όλους ο Αραβούζος. Δεν είπα το Skype. Έφυγε όμως. Άλλο είπα, το Skype. Α, δηλαδή, το Skype είπες, α, μπράβο, το Skype. Ναι, επίστεψε να με, δεν είναι ο λόγος αυτός. Άρα, δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που δεν είπαμε να γίνει κάποτε ένα κανάλι το οποίο τουλάχιστον να ακούγεται και η δική μας φωνή, όχι η δική μας, και η δική μας. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Αυτό τα πρόσωπα δεν είναι ο ρόλος μας. Ο Γιωργάκης και ο μεγάλος δεν τους λείπει, δεν το βλέπουν αυτό, ότι αυτό λείπει. Από την πρώτη εκπομπή, Εύη μου, επειδή εγώ μπορώ να μιλήσω για εμένα, ούτε αποφασίζω, ούτε θέση έχω εκεί, ούτε θέλω να έχω, ούτε πρόκειται να έχω, άρα είναι τελείως καθαρή η άποψή μου και τελείως έξω από συμφέρον αυτό που λέω, από την πρώτη εκπομπή είπα,
χρειάζεται απαραίτητα, απαιτούμε στην ουσία. Γιατί θέλουμε αυτό το πράγμα να προκόψει όταν ξέρουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Χωρίς να είναι ΠΑΟΚ αυτό, έτσι. Το ξεκαθαρίζω. Άλλο οι επιχειρήσεις, άλλο ο ΠΑΟΚ. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Μα δεν είμαστε... ζητάμε ναι. να ξεχωρίσουμε. Λέμε όμως απαραίτητα μία φωνή μόνιμη για να είναι στην τραμπάλα της άποψης και κάποιος να του πει του Ζήκου, του Δόνη, του Κατσουράνη. Ω, τι λες! Μόνο, πριν από λίγο μόνο σου είπες ότι ο Κάκος είπε για τα πέναλτι. Εντάξει, το είπε. Okay, εμένα δεν μου είναι συμπαθής ο Κάκος, γιατί όμως μπροστά του ο Τζιμπούρ πήγε να κόψει σε τρία μέρη το πόδι του Γκαρσία και κοίταξε αλλού. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά. Άσε με, μήπως πρόσεξες όμως την ψιλοειρωνία και. Ναι, το... του κάνανε επίθεση του κάτω. Για τα πέναλτι. Μπράβο, ναι, ειδικά ναι. εκείνος ο Σπυρόπουλος, ο οποίος είναι αιμετικός για μένα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Πρέπει να υπάρχει κάποιος, και εγώ νομίζω ένας Σταύρος Κόλκας, ένας Λαγκονίδης. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να σταθούν επάξια εκεί. Έγινε, Εύη μου. Σε φιλό. Δεν μπορώ δηλαδή αυτό να το ανεχτώ. Σε φιλό. Να σε γερή. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Το αναμοχλεύουμε συνέχεια το θέμα αυτό, γιατί κάθε φορά που έχει μια εκπομπή στο συγκεκριμένο κανάλι, αυτό λέμε. Πρέπει να υπάρχει μια παοξίδικη φωνή. Τώρα, αν θα είναι ρεπόρτερ, αν θα είναι παλέμαχος, πρέπει να είναι ένας που να μιλάει άμεσα, με ταχύτατο λόγο, με οξύ λόγο, με επιχείρημα, να είναι απέναντί τους. Γιατί βλέπετε, παίζουν μονότερμα. Αλωνίζουν. Ο Ντεμάκος την προηγούμενη εβδομάδα έβαλε τις αδικίες εις βάρος του ΠΑΟΚ στην ίδια ζυγαριά με τις αδικίες εις βάρος του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Δηλαδή, με έχουν σφάξει με το βαμπά και με σφάζουν και εκείνο το έρμο το χέρι του Βιερίνια το έχουμε βάλει στην ίδια μοίρα με 4-5 σφυρίγματα και με προκλητικό σπρόξιμο που γίνεται στο Γαύρο και στη Χάρτινη και τα βάζουμε στην ίδια πλατφόρμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρξει μία φωνή. Πρέπει να το μάθει η ιδιοκτησία, πρέπει να το μάθει ο Ιώσα Βίδης, πρέπει να το μάθει ο Ιβάν. Ότι εκεί πέρα σου κάνουν κακό αυτοί που τους έχεις και τους πληρώνεις. Πρέπει να υπάρχει μία. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε, το είπαμε, δεν θέλουμε Βόρεια Κορέα. Δεν θέλουμε αυτά που κοροϊδεύαμε τόσο καιρό. Την προπαγάνδα την ερυθρόλευκη. Δεν θα γίνουμε ποτέ ίδιοι με αυτούς. Και βλέπετε πόσο ανεκτικοί είμαστε. Στο κανάλι του ανθρώπου που είναι ο πρόεδρος στην ομάδα βγαίνουν και λένε αυτά. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να βγούμε όλοι μας σε κανάλι του Μαρινάκη και να μιλάμε έτσι εις βάρος του Ολυμπιακού και να μας αφήσει? Ποτέ. Γι' αυτό λέμε μία παοξίδικη φωνή μόνιμη. Το δε μείνω στην Αθήνα Κυριακή, οι άλλοι του κάνουν bullying, δεν τον αφήνουν να μιλήσει, μπλέκεται κι αυτός, ούτε τελεία, ούτε συνοχής προτάσεις, ούτε αρχή, ούτε υποκείμενα, ούτε αντικείμενα, ούτε λέξεις, τίποτα. Ανατάμ παπαντάμ. Και τον αντιμετωπίζουν σε ένα γραφικό με ηρωνία. Έλα, τελείωνε, ναι, Γιώργο, άσα πήγε διαιτησία. Γιατί να μην πήγε διαιτησία ο ρεπόρτερ? Όταν βγαίνει ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ ή του Ολυμπιακού, τον αφήνετε να πήγε διαιτησία ή δεν τον αφήνετε? Το μήνο και δεν τον αφήνετε να πήρε, παιδιά, στην Αθήνα Κυριακή. Και είναι αυτό το πράγμα και το παρακολουθούμε. Δεν πειράζει. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Πάμε γραμμές. Πάμε. Καλημέρα σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Φίλε, συγχαρητήρια στην ομάδα, στη διοίκηση, στην εποχή Μπράγκου έρχονται οι παιχταράδες. Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί εκμεταλλεύσει και τη συγκυρία σου, έχεις ένα κοσεϊσάο εκεί που αγαπάει την ομάδα. Βέβαια. Και από τη στιγμή που έχει προβλήματα να φύγει ο παίκτης. Βέβαια. Σίγουρα τον εξήγησε πού θα έρθει και πού έρχεται. Βέβαια. 100% αυτό που λέει. Τέτοιοι παίκτες φίλοι σε αυτή την ηλικία δεν φεύγουν από την Πορτογαλία για Ελλάδα. Να σου πω κάτι, Στέλιο, του έχει πει. Να πάω εκεί, coach. Να πας. Με θα μάθει. Όχι να πας. Αυτά που θα ζεις εκεί δεν θα τα ζεις πουθενά αλλού, του έχει πει ο Κοζεσάο. Έτσι. Έτσι, δε φίλε. Πήγαινε να ζεις Γαλλία. Εκμεταλλεύεσαι τη συγκυρία. Εγώ πιστεύω ότι τα μισά από αυτά που ξέρουμε για τον παίκτη να βγάλει στην Ελλάδα, φίλοι, θα είναι ο κορυφαίος παίκτης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τα μισά. Τα μισά. Και καταρχήν, και ο Λουτσέσκου άλλαξε, βάζει τους παίκτες πιο γρήγορα, αλλά και οι παίκτες έρχονται πιο έτοιμοι, έτσι. Ο Γιαννούλης ξέρει τον οργανισμό ΠΑΟ, ξέρει. Δηλαδή, φυσικά. Όταν οι παίκτες ήδη παίζανε και ξέρουν, δεν είναι, ξέρεις, καλοκαίρι, δεν έκανε προετοιμασία οτιδήποτε και αυτά και να μην έχει. Να του λείπουν οι αγώνες. Δεν έρχεται ένας Χούσεν. Δεν έρχεται ένας Μαντούρο, δεν έρχεται ένας Νέτσιτ. Έρχονται παίκτες, είδες ο Σφιντέρσκι χθες. Μου δίνει ο Σφιντέρσκι ένα γκολ τίτλο εχθές. Μου δίνει τη βοήθεια άμεσα, 10 μέρες αφού έχει έρθει. Που αν το ρωτήσεις, ξέρεις τα ονόματα τα μικρά των συμπαικτών σου. Ξέρεις τα πει, δεν τα ξέρω. Ναι, όμως τον πόλιας γρήγορο άολος. Και του εξήγησε τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό λέω είναι αλεπού ο Ρουμάνος. Κωστή, και γουστάρουμε που τους πονάμε, φίλε.
και με καραμούζες και με τουτούκες μέσα στο Καραϊσκάκι να δίνουν ζητήματα για τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Με τη Λεβόα κερκίδα με κάνω. Ναι ρε φίλε, που μιλάμε είναι και τελείως με τη Λεβόα. Δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Κωστή, ακούς, άκου και ένα ανέκδοτο. Ρίχτω γρήγορα. Είναι ένα φιλαράκι, μιλάει τον άλλο που λέει και στη Βραζιλία. Λέει: μισή ασχολούνται λέει, με την μπάλα, λέει και άλλη μισή με την πορνεία. Πρόσεχε καλά του λέει: γιατί η γυναίκα μου είναι από Βραζιλία. Αν έλεγε, ποια ομάδα παίζει, λέει. Γεια σα, Στέφα. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σα. Ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Ακούτε. Βεβαίω, καθαρά. Παίρνω από Γερμανία, είμαι Παναγιώτης, εδώ και 12 λεπτά ακούω όλη τη συνεδρίαση σα. Εντάξει. Λίγο ναι. Να έλα Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, φταίω εγώ Παναγιώτη μου. Das ist mein Fehler. Όλοι φταίνε. Ich bin verantwortlich dafür. Έτσι. Ich muss dir mal, glaube ich, den Arsch treten. Έλα, έλα, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έλα, πάμε. Καταρχήν ένα για το Open. Παιδιά, είναι η πρώτη χρονιά του σταθμού. Ο Σαββίδης και όλο το επιτελείο μαθαίνει ακόμη. Ας τους να λένε ό,τι θέλουν. Τα παπαγαλάκια εκεί πέρα, Τέμις, Κατσουράνης και Ζία και εγώ. Ναι. Σε 13 αγωνιστικές τελειώνει και η τηλεοπτική σεζόν για αυτούς. 12, πρώτον, ναι. Θα έχουμε άλλα πράγματα. Πρώτον. Δεύτερον, παίζουμε με τη Χάρτινη μεθαύριο. Ναι. Έχετε ακούσει τίποτα για ποιον διατητή θα βάλουνε? Ξένος. Φυσιολογικό. Πούντος. Δεν έχει ακουστεί τίποτα. Ξένος, ξένος. Αυτό το πράγμα θα γίνει μέσα... Πότε? Μέσα, νομίζω αύριο. Αύριο, αύριο. Σήμερα είναι Πέμπτη. Αύριο. Σίγουρα. Σήμερα, αύριο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Απλά επειδή χθες είχαμε αγωνιστική, όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτό. Αλλά θα ανακοινωθεί ξένος διαιτητής 100% θα είναι. Ωραία. Εντάξει. Όλα καλά. Εδώ τώρα στο χιονισμένο Στουτκάρδι. Στουτκάρτ! 3,5 και ρίχνει χιόνι και. Είναι ωραία, στο, είναι ωραία στο σύν 8, άστο μείον 3,5. Αδερφέ μου! Και δεν μας πέφτει κιόλας. Χώστε το στο χιόνι μέσα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα ρε! Τίποτα! Α, λιώνει, λιώνει, τίποτα. Λιώνει το χιόνι. Τίποτα, τίποτα, θα λιώσει το χιόνι, ρίχτε κουβάδες. Παιδιά, πάω πάνω απ' όλα. Αυτό, πάω πάνω αυτό, όλα. Αυτό, αυτό. Κάντε το πράξη. Και με την νίκη και με τον double. Φιλιά, να σε καλά στο Στουτγκάρδι μου! Να σε καλά, να σε καλά. Δεν έχουμε δυνατότητα πολλές φορές να δούμε αν είστε από το εξωτερικό. Θα σας δίνουμε προτεραιότητα, αλλά αναβοσβήνουν 5 λαμπάκια. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Μορφάντρα. Έλα, καλώς στο Στοκχόλμη. Από Στουτγκάρδη, Στοκχόλμη. Μορφάντρα, επιτέλους ρε, εσύ, επιτέλους ρε. Αλφαβητικά. Αλφαβητικά, πάτε. Θα κάνω εκπομπή μαζί σου, ρε Κωστάκη. Στου, από το Στουτγκάρτ στο Στοκχόλμ. Έλα, αγόρι μου. Αγόρι μου. Αδερφέ μου. Μεγάλη νίκη ήταν αυτή η εκθέση. Τεράστια. Φιλέ. Δεν ξέρεις πόσο το πανηγύρευε, δούλευα γιατί δεν μπόρεσα να το δω το μάτσο, άκουγα ραδιόφωνο. Φίλε, δεν ξέρεις, σαν τρελούς χοροπήδουσα. Σαν το κατσίκι χοροπήδουσα. Πίστεψέ με, φαντάζομαι γιατί ακούστηκε στην πόλη, αν ήσουν κάπου έξω, έξω από μπαλκόνι, έξω από μαγαζιά, αν άκουγε την Ιαχή, σκέπασε όλη την πόλη και όλη τη Μακεδονία και όλο τον κόσμο σκέπασε. Έτσι. Αδερφέ, μιλάω τέτοια ανατριχύλα, δεν έχω ξανανιώσει. Τέτοια ανατριχύλα ένιωσα όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, αδερφέ. Για χθες μιλάω. Για χθες μιλάω, αδερφέ, ήταν το κάτι άλλο. Τεράστιο. Το φιλικό παιχνίδι που κάναμε. Ναι, ναι, είναι τα παρατήματα. Τα παρατήματα. Το ζέσταμα που λέγανε. Άμπρα. Βγήκε καμιά ρόμπα από αυτές σήμερα να πει. Ξεφτυλιστήκαμε. Ντροπή μας. Ποιος. Και να δώσω και μια συμβούλη για να είμαι σύντομος, Κωστάκη, να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Μην το βλέπετε, ρε παιδιά, το όπεν να σας πειράζει. Μην το βλέπετε να πούμε. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Αυτό είναι η μία λύση. Απλά ξέρεις τι λέει η Γιάννη μου. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Ναι, αγόρι μου. Δεν διαφωνώ. Ο κόσμος ξέρει τι θέλει όμως. Ο κόσμος θέλει να το βλέπει. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν θέλει να βλέπει άλλο Αθήνα Κυριακή. Θέλει να το βλέπει και λέει. Α, εκεί δεν ζητάμε. Ο πιο πολύς κόσμος είναι σωστός και είναι αρκετά όριμος. Δεν ζητάμε Βόρεια Κορέα. Μόνο ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Όλα σωστά. Όλοι άλλοι κακοί, εμείς αυτά. Δεν ζητάει αυτό. Ζητάει να τηρηθούν τα προσχήματα. Να υπάρχει μία άποψη παοξίδικη μόνιμη από έναν άνθρωπο, γιατί αλωνίζουν οι άλλοι. Και τρελαίνεται, σου λέει τόσα χρόνια, το έχω φάει στη μάπα αυτό, κατάλαβες. Θα το πω πολύ απλά. Πού εκπέμπει το κανάλι, γόρι μου? Πανελλαδικά εκπέμπει. Όχι μόνο. Πού εκπέμπει, πού, από πού, από πού. Από Αθήνα. Μπράβο, δεν το ψάχνει τώρα που είχε πέρα, Κωστάκη. Εντάξει, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Μπορεί να βγει από εδώ ο άνθρωπος όπως... Εγώ που είμαι τόσο απλός, εγώ το βλέπω τόσο απλά με το δικό μου το μυαλό. Τόσο απλά το βλέπω εγώ. Δεν μου αρέσει κάτι, δεν το βλέπω. Δεν μου αρέσει να ακούω εσένα γύρω από άλλους. Αυτό ξεκάθαρα. Ο κόσμος το ξέρει αυτό ότι μπορεί να μην το δει. Θέλει να το δει και θέλει να είναι σωστά. Επειδή είναι ιδιοκτησία σε αυτού του ανθρώπου.
Ο οποίος μετουσιώνει τα όνειρά μας. Ο οποίος είναι ο ευεργέτης της ομάδας, κατάλαβες. Μα ακούς, ναι. Κωστάκη μου, καταλαβαίνω όλο τον κόσμο. Και εγώ μαζί με τον κόσμο είμαι. Και εγώ, έτσι και εμένα μου τη δίνει. Ναι. Αλλά εντάξει, να μην κουραζόμαστε. Δεν το βλέπουμε. Τέλος. Τέλος. Έγινε, αδερφέ μου. Φιλιά στο Στοκχόλμη. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Μην ξεχνάτε, Sports Cafe, Play Cafe. Ντόμινο, υπέροχος χώρος, Μπότσερ 132 εκεί και γιγαντοθόνες και ματσάρες βλέπετε σε προτζέκτορα και υπέροχα πιάτα και το ποτό σας και ο καφές σας σε happy hour το πρωί και τα πάντα όλα. Πάμε να πάρουμε μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε, Γιώργη. Καλώ στη Βαλανιδωράχη. 9:50-9:50 το τηλέφωνο για τον Ντόμινο επειδή με ρωτάτε για τα μάτς, για να κλείνετε. Έλα, Βασιλάκη μου, έλα. Έλα, Κωστή μου. Λοιπόν, γουστάρω που δεν μας γουστάρουνε. Η νίκη χθεσινή για μένα ήταν. Πήρα το πρωτάθλημα, η νίκη χθεσινή για μένα στο 87 με αυτό το παιχταρά το Σιντέρσι για μένα ήταν το πιο ωραίο. Ήταν δηλαδή η απόλυτη ευτυχία, φίλε Κωστή μου, γιατί ανήκω, μάλλον βρίσκομαι σε ένα χωριό όπως το έχω επανειλημμένος πει, λοιπόν, και τους πόνεσαι όσο δεν φαντάζεσαι τώρα, όσο για το Open και την ΕΤ2, εγώ ξέρεις που την έχω γραμμένη, εγώ θέλω να τους κερδίζω όλους. Θέλω να μπω, να γίνω μάλλον πρωταθλητής πανάξιος με την αξία μου. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Έχω ένα τρελό πρόεδρο γιατί γρήγορα βιάστηκαν εδώ οι χάρτινοι και οι πράσινοι να μου πούνε ότι πήρε 10 εκατομμύρια και δεν έκανε μια μεταγραφή, διώξατε παίκτες. Λοιπόν, τώρα θα τους βουλώσω τα στόματα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Έχω το μέρος μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής, ρε Κωστή, ότι περίμενες εσύ από το Ρουμάνο τα πρώτα στάδια της καριέρας σου στον ΠΑΟΚ, να το πω έτσι. Όχι. Αυτό το τρελό που όχι. Τώρα. Όχι. Όχι, Κώστη μου, όχι. Τα είχαμε πει μαζί, όχι, δεν το περιμέναμε. Συγχαρητήρια λοιπόν για την ομάδα που μας έχει φτιάξει, για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να δώσω τις χαιρετισμούς μου στη Στοκχόλμη, στην ασπρόμαυρη κλινική εκεί πέρα, στην Αυστραλία, στο Σεμερτζίδη και στο Θεοδοσιάδη, στο Λάζαρο, στο Κανελάκι. Την καλή μέρα να είσαι πάντα καλά. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Αυτά κληρώνουμε σήμερα. Τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa που είναι στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στο Καϊμάκ Τσαλάν. Δυο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Υπέροχα θα περάσετε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Και τραπέζι στη Λαδόκολα. Μην ξεχνάτε, για δόμηση, για ανακαίνιση, για να κάνετε το παλιό σας σπίτι, να το μετατρέψετε σε ένα κουκλί, σε έναν υπέροχο χώρο σαν να είναι καινούριο. Ο άρχοντας, ο βασιλιάς της Γυψοσανίδας. Αυτός που έχει κάνει τεράστιες συνεργασίες, Δημητριάδης Construction. 323-003. Ενημερωθείτε και για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχετε, έρχεται άνθρωπος στο σπίτι. 323-003. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πούμε μετά. Κάτι άλλο θέλω να σας πω, θα το πούμε μετά. Πάμε σε διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε! Άνοιξε, 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 άνοιξε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μπουκάραμε. Μπουκάραμε. Πάμε γραμμές 2310-287-888. Υπενθυμίζουμε ότι το κορυφαίο Sports Cafe στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην Μπότσερ 132 Play Cafe Domino. Εκεί θα πάτε, εκεί θα βρείτε και οθονάρες και καφεδάρες και τα πάντα όλα, και τα πάντα όλα. Πάμε, πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, γεια σου φίλε μου. Ποιος είσαι? Αυτός, φίλε, ήταν για πολλά γκολ. Μια άλλη ομάδα, τα παζιάννα. Ήταν πολλές ευκαιρίες. 23 τελικές είχαμε. 23. Ναι, ναι, δηλαδή αντί για δύο ήταν μια καλή πεντάρα. Ήταν, αλλά είδε ότι το Πατς με μια τελική έβαλε ένα γκολ. Offside οριακά μεν, αλλά offside. Ναι. Με μια ευκαιρία. Πώς μπορεί να. Θα γινόταν ζημιά χθες. Τι να κάνουμε. Και μετά με τον Ολυμπιακό. Ένα-ένα τα ματσάκια, το νου μας. Ναι, ναι, με θετική ενέργεια πάντα. Κωστή, ναι. Τη Λαδόκολα να πω όνομα και αριθμό. Τη Λαδόκολα, πες μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω, βεβαίως. 527. Ναι. Και Παναγιώτης. Παναγιώτης. Έγινε, Παναγιώτη. Να σε καλά, σε βάζω και για το τρίμερο, έτσι τα έχω όλα σε μια κλήρωση. Ναι, 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 το καμάξω, ναι. Έγινε. Να σε καλά. Ζουμουσού, αδερφέ μου, αυτό, αυτό. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές, ζήστε τις. Και όλο αυτό που έχουν ετοιμάσει άλλοι γύρω μας, το αντιμετωπίζουμε με το χαμόγελο στα χείλη. Τους γλεντάμε, δεν μας γλεντάνε. Φιλιά πολλά, Παναγιώτη. Να σε γερός, να σε γερός. Πάμε στον επόμενο. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα από την Βιέννη, Στέλλα είμαι. Βιέννη, Österreich, grüß Gott in Wien!
Ναι, τι γίνεται. Τι κάνεις, κορίτσι? Καλά, καλά. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Έχεις ξαναπάρει? Ναι, ναι, είμαι η ανιψιά του Στελάρα. Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Η τελίτσα που λέει. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται στη Βιέννη? Ωραία, πολύ ωραία. Χιόνι έχουμε, παγώσαν τα πάντα. Τα πάντα. Και διάφορα άλλα ζώα, όχι μόνο τα πάντα. Έτσι ακριβώς. Για πες. Τίποτα, ήθελα να πω για την ομάδα ότι είναι φανταστική. Ότι χαίρομαι πάρα πολύ με τις κεντρικές μεταγραφές, όλοι εδώ πέρα, χαιρόμαστε. Και θέλω να πω στους φίλους μου παοξίδες να πιω το καφέ τους στην κούπα του παοξί, τι ωραία. Και άσου άλλους να κουρεύονται. Τι ωραία, άσου να κουρεύονται, να κάνουν διάφορα. Βλέπω στεναχωριούνται εκεί πέρα με τόπον, ευτυχώς εμείς δεν βλέπουμε ελληνική τηλεόραση, οπότε είμαστε από την άποψη. Άστους να λένε, κοπέλα μου. Άστους. Ακούμε μόνο αυτά που επιλέγουμε εμείς να ακούμε. Άστους να λένε. Άστους να λένε. Είναι έτσι. Πολύ προτιμότερο να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται. Έτσι. Το λέει και το τραγούδι. Αυτό. Έτσι. Άστους να λένε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα θα δούνε, έρχεται και ο Ίγκασον, το βουνό ο Ισλανδός, κεντρικός αμυντικός. Ναι. Το ξαναλέω για να διευκρινίσω, γιατί μου έρχονται μηνύματα. Δεν σημαίνει ότι φεύγει ο Βαρέλα. Ούτε σημαίνει ότι τα βρήκαμε με το Βαρέλα. Αυτός έρχεται για αντιχατσερίντη. Η περίοδος η μεταγραφική στην Ουκρανία τελειώνει 1 Μαρτίου. Άρα το ότι κλείνουμε εμείς οι μεταγραφές σήμερα, κλείνουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε άλλον παίκτη. Να φύγει όμως παίκτης και να πάει σε πρωτάθλημα που έχει και όλη τη χρονιά μεταγραφές ή μεταγραφική περίοδο όπως στην Ουκρανία, είναι εφικτό. Έτσι το διευκρινίζουμε αυτό. Και ο άλλος, ο Ολιβέρα που ήρθε, είναι παικτάρα. Ματάκι χορταράκι. Ματάκι χορταράκι. Και πολύ ωραίος άντρας μου γράψαν. Είχα από γυναίκες μηνύματα. Βέβαια έχει κούκλα σύζυγο. Κούκλα. Κούκλα. Καλύτερη από του Πρίγιοβιτς. Φιλιά πολλά στη Βιέννη. Να σε καλά. Φιλιά, να σε καλά, να σε καλά. Σήμερα είχαμε Στουτγκάρδη, είχαμε Βιέννη. Έτσι. Είχαμε Ουγγαρία, φίλε. Έτσι. Είχαμε Στοκχόλμη. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι εκεί πέρα έξω, όλοι. Ζούμου σου λέμε. Ζούμου σου, η παρέα είναι τεράστια. Το έχω πει πολλές φορές. Η ίδια αξία έχει για μένα. Και αυτός που μετριέται εδώ, γιατί η Focus δεν θα πάρει ποτέ τηλέφωνο αυτό που είναι στη Στοκχόλμη, που είναι στη Μελβούρνη. Το ίδιο ακριβώς. Μεγαλύτερη σημασία έχει για μένα αυτός που είναι στην άλλη άκρη του κόσμου και ξυπνάει, βάζει ξυπνητήρι ή έχει διαφορά ώρας για να βάλει τώρα ο Χρήστο Κολοβός στη Μελβούρνη ή ξημερώματα ή ο Ανδρέας στη Νέα Υόρκη, έτσι, ή ο Κολομπάμπουε που είναι σε μια χώρα φανταστική και καταπληκτική, έτσι, μεγάλη υπόθεση. Για μένα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν έχει. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας. Έλα, καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το Δημητράκη. Αυτό, γεια σου, αυτό που άκουσα εχθές τα ξημερώματα, τις δύο μεταγραφικές, έτσι, βόμβες θα έλεγα. Βόμβες. Ειδικά του Ολιβέρα, ναι. Είναι μπαμ. Ναι, ναι. Και ο άλλος, ο παίκτης, είναι πολύ καλός. Είναι εξαιρετικός. Κεντρικός αμυντικός. Ο Ίγκασον. Ναι. Και εξαιρετικές ηλικίες, Δημήτρη. Εξαιρετικές ηλικίες. Είναι ο Παύ, δεν μια ομάδα γενικότερα δεν παίρνει ένα παίκτη για να τον πατρευτεί για πάντα για 5 χρόνια, όχι. Ναι, 2-3 χρόνια και μετά. Ναι, ναι, απλά δεν έρχονται 33χρονοι, 34χρονοι που. Όχι, έτσι. Είναι, αυτοί ναι. Είναι. Τώρα, εγώ από ό,τι κατάλαβα, ότι αυτές οι μεταγραφές είναι μεταγραφές για το καλοκαίρι, για να μην ψάχνει την τελευταία στιγμή. Τέλειο, φίλε μου, ακούγεται εμένα. Έτσι δεν είναι. Τέλειο. Και ό,τι βοήθεια πάρω από αυτούς τώρα, π.χ. χθες ο Σβαρόφσκι, έτσι, είναι απόλυτα χρήσιμη. Αν μπορεί να με βοηθήσει. Ή ο Μίσης που μπήκε και ήταν μια χαρά. Τι τον είπε, Σβαρόφσκι. Ο Σβαρόφσκι, ναι. Επειδή είναι πολύτιμος ο Σφιντέρσκι, το λέω Σβαρόφσκι. Το είδα κάπου στο διαδίκτυο και μ' άρεσε. Μπήκε, λοιπόν, το έβαλε τον γκολ. Είναι γκολ τίτλο αυτό. Είναι άλλο να πάμε με χάρτινη τώρα με 8 βαθμούς διαφορά. Άλλο να πας μετά από ισοπαλία χθες με 6. Είναι διαφορετικό πράγμα, έτσι. Το καταλαβαίνεις, νομίζω και εσύ. Γι' αυτό πανηγυρίσαμε έξαλα. Εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα, έτσι. Σχεδόν μέχρι τη λήξη του ελληνικού πρωταθλήματος, δύο μάτς είναι. Τώρα αν θα είναι καλός έχει να είναι δύο νίκες ή μία ισοπαλία, μία νίκη. Α, δούμε. Το νου μας εμείς. Ό,τι έρθει. Το νου μας εμείς. Το νου μας εμείς. Να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι. Το λέμε πάντα, συνέχεια πάντα, όλη την ώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε γρήγορση, όλοι οι παίκτες. Ακριβώς. Όλος ο οργανισμός, όχι μόνο οι παίκτες, Δημήτρη. Οπαδοί,
δημοσιογράφοι, παραγωγοί, όλοι από τον Μασέρ, είμαστε αυτό το πράγμα που θα γίνει, μας αφορά όλους, δεν είναι μόνο αυτοί που παίζουν. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, όλος ο λαός έχει ενωθεί, όλοι. Μα βέβαια, ήδη από πέρσι η συμπεριφορά στα δύο μάτς που με κλέψανε και μου με εξαπάτησαν, με τρυπήσανε, η συμπεριφορά ήταν υποδειγματική και στα δύο μάτς στον κόσμο. Όλος ο λαός ενώθηκε, όλοι, έτσι τούμπα, παντού, παντού. Συσπυρωμένοι. Συσπυρωμένοι. Αφήσαμε και παραμερίσαμε τα υπόλοιπα. Τώρα αν κάποιοι βγαίνουν στα ραδιόφωνα και κλαίνουν και τι να και θέλουν μπάλα και τα λοιπά. Μπάλα παίξαμε και μπαλάρα παίξαμε. Δεν παίξαμε με τον Πανιόνιο μπάλα. Καταρχήν, με τον Όφη. Με τον Πανιόνιο, με τον Όφη. Παίξαμε μπαλάρα με τον Όφη. Μπαλάρα έπαιξε. Υπάρχουν κάποιοι που βγαίνουν, έτσι, οι οποίοι παραπονιούνται, δεν είναι αυτοί ΠΑΟΚ. Το δεν κατάλαβες, το πιάσες. Δεν πειράζει. Ξίδι. Άστοκα. Ξίδι μεγάλη. Νταμιτζάνα, ξίδι ή και δεξαμενή. Και με βατήρα να πηδάνε όπως ο Σκρούτς στα νομίσματα. Γεια σου Δημητράκη μου. Φιλιά. Τόινγκ, τόινγκ, τόινγκ. Μεγάλη δεξαμενή, όλο ξίδι. Και άμα γουστάρετε και μάσκα με αναπνευστήρα σας δίνω να κάνετε επατητές. Καλημέρα. Όχι, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ μιλάω. Ναι. Ναι. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Παυκίδη που γνωρίζει ότι μου έκανε μια τρελή. Δεν σε ακούω ξανά λίγο πιο καλά γιατί... Να ευχαριστήσω τον Παυκίδη λέω. Τον Παυκίδη, ναι βεβαίως. Τι έκανες, πήγες εκεί. Μου έκανε μια τιμή για το πλυντήριο, ξέρεις, μιλήσαμε μαζί. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έλα Πολύτεχνε, τώρα σε κατάλαβα. Τώρα σε κατάλαβα. Πολύτεχνος Αγροπατήρας 4 μεγάλο. Μπράβο τα γόρι μου. Πήγες, πήρες εκεί, πλυντηριάκλα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι μεγάλο, έτσι ωραίο να πλένει πολλά ρούχα. Μπράβο τα γόρια. Πολλά βρακιά, πολλές μπλούζες, πολλά σόβρακα, πολλά αυτά, διάφορα. Τι να κάνουμε. Χάνεσαι. Κοιτάξτε, μην αγχωρείτε, εγώ μου άρεσε πολύ ο Σκιντέρκι. Βεβαίως. Κοντρολαρισμένο παιδί, προσπαθούσα να συνδυάσω άλλο φόρο που είχαμε. Μου ψιλοφημίζει Ζουμπούλη, ας πούμε. Λίγο. Ιερόσιλος. Λίγο, όχι. Ζουμπούλης, αλλά στο πιο ψηλό. Εμένα... Ναι, είναι κοντούλης κι αυτό. Θα σου πω ένα πράγμα. Εμένα ο Σφιντέρσι κοντούλης δεν είναι, φίλε. Ναι, πάνω από ένα 80, θέλω να σου πω. Σε σχέση με τους άλλους φαινόταν πολύ κοντούλης, δεν θα σου πω χθες. Υπάρχει κοντούλης. Όχι, δεν είναι. Κοντούλης δεν είναι. Εμένα τι μου θυμίζεις κινήσεις. Θα πω παίχτη από άλλη ομάδα, που όμως θα παικτάρα, μου θυμίζει σε κάποια πραγματάκια το Βαζέχα. Δηλαδή, στον ακαριαίο τρόπο που χτυπάει την μπάλα, έτσι, μου θυμίζει λίγο Μίετσελ στις κινήσεις του. Τώρα αυτά όλα είναι, ξέρεις, ένα πρώτο δείγμα. Αλλά στο μάτς με τον Όφη που μπήκε, το ακαριό σουτ που έκανε στην περιοχή, ο τρόπος που μοίρασε, αλλά και χθες, είδες, σου παρουσιάζεται η μία ευκαιρία, αδερφέ. Δεν θα σου ξαναπαρουσιαστεί. Εκεί λοιπόν τι θέλω από σένα, τη μία φορά που θα σου έρθει η μπάλα, κάρφωσέ το, αδερφέ. Τέλος. Μπορεί να είναι ένα ολόκληρο πρωτάθλημα αυτό το σουτ. Μην την κλωτσείς την ευκαιρία. Είδες, ο Μαουρίσιο νωρίτερα του έρχεται η μπάλα. Του Μαουρίσιο του ήρθε η μπάλα, δεν είναι φόρο όμως. Και τη στέλνει φίλε πάνω, στα περιστέρια. Στα πουλιά. Έτσι, στα πουλιά. Φιλοζωική το κυνηγάει το Μαουρίσιο για αυτό. Τέλος πάντων. Καλή ζούμε σου σε όλους. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Καλύτερα σου. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Έτσι. Και μπράβο στον Παμπουκίδη που κάνει τιμάρες στον κόσμο. Μπράβο. Έτσι ο άνθρωπος, τον είπα να τον ευχαριστήσω. Έτσι. Όφυλα να τον ευχαριστήσω. Και όχι μόνο για μένα, γιατί έχει βοηθήσει και πολύ κόσμο. Έχει δώσει ένα κάρο δώρο ο άνθρωπος. Θέλω να σου πω ότι με αυτά τα πλυντήρια δεν μπαίνουν τα ρούχα, όπως δεν μπαίνουν και οι παίκτες που είναι 1,84. Όπως ο Σφιντέρσκι. 1,84 είναι, Παναγία. Εγώ θυμόμουν ότι είναι πάνω από 1,80. Έτσι, κάπου εκεί 1,82, αλλά βλέπω τώρα 1,84. Σημειώστε λάθος, αδιάβαστος. Okay. Δεν πειράζει ρε παιδί μου, μπορεί δίπλα να ήταν, ξέρω εγώ, να πέρασε δίπλα ο Χατσερίδη. Λογικό είναι να φανεί, ή ο Πασχαλάκης. Ενώ ήταν πιο κοντούλης. Δεν πειράζει, κοντός, αλλά με μια αυτή να. Φιλιά! Γεια! Πάμε, 2-3 γραμμές ακόμα. 2-3 γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα, εγώ είμαι. Μην ξεχνάτε, μπαταρίες Ιταλός. Μπαταρίες Ιταλός. Εκεί θα πάρετε, περάσει το νούμερο 545-999. Μοναστηρίου, Σικές, Θέρμη, έρχεται, στην περνάει και όλα την μπαταρία. Καλημέρα, ναι! Έλα, φίλε μου! Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί, καλώς το, ναι! Έλα, εγώ είσαι, καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Ω, καλώς το χορηγό, ρε! Καλώς το, ναι! Καλώς τα γιαούρτια! Τι γίνεται, πώς πάμε. Αυτή έχω πάντως. Δηλαδή. Σημασία έχει.
Κοίταξε, όλα λειτουργούν καλά, ευτυχώς ακόμα, όλα. Έτσι. Αφού ξέρετε φίλε από το, από το 103 και πιο πριν να πούμε ότι έχει καλό μηχάνισμα να πούμε. Μηχάνισμα έτσι. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Πραγματικά με κάποιους έχουμε μεγαλώσει μαζί. Δηλαδή πρέπει να γυρίσω πίσω στον χρόνο, ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά, 12 χρόνια, 13 χρόνια, 15 χρόνια, 17 χρόνια. Στράτο, δηλαδή σε θυμάμαι ρε παιδί μου να έρχεσαι στον 103 με τα γιαούρτια, γι' αυτό το χορηγός. Να μας μοιράζει γιαούρτια, σε θυμάμαι πόσα χρόνια, ρε παιδί μου. 10, 12, ούτε θυμάμαι, ρε παιδί μου. Ούτε θυμάμαι. Και εγώ ξεχάστηκα, δεν έχω τώρα. Και τώρα τελευταία είμαι λίγο στη δουλειά. Είσαι τόσο παλιός που τα γιαούρτια είχαν δασία επάνω και περισπωμένη. Δεν είχαμε ούτε πέτσα καν επάνω. Τώρα βάλαμε πέτσα. Έλα τα γόρι μου, σ' ακούω, στράτε μου. Πάμε. Φίλε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Τις μεταγραφές γιατί τις κάναμε, αφού τα ντέρμπι τελειώσανε. Τα φιλικά θα ξεκινήσουν από τώρα, από την Κυριακή, να πούμε και σωστό, μετά. Σωστό, σωστό το σκεπτικό. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή μέχρι τώρα να πούμε, δεν κάναμε καλά παιχνίδια που να πούμε ότι εντάξει, καλό αυτό, χαλαρό ήταν και τα λοιπά. Πάντως είχαμε ένα ζόρι, το είχαμε να πούμε. Συνέχεια. Ένα. Μόνο ένα. Ναι. Φλούφαξαν όλες οι ρόμπες, οι νεκλιζέοι σιθρού, με ντούμπλε φάς και μονόγραμμα στο βυζί. Λούφαξαν από χθες. Πού είναι αυτοί που λέγανε ότι θα παίξουμε φιλικό? Ματώσαμε, αδερφέ, χθες φάγαμε φθορά. Χθες φλερτάραμε με τον κεφαλικό και με το έφραγμα όλοι. Α, μπράβο, ναι, χθες. Γιατί ξέραμε τι θα γίνει μετά. Και η εσωστρέφεια και η γκρίνια και με άλλη ψυχολογία θα πηγαίναμε στα δύο μάτς. Εννοείται. Αφού χθες, ας πούμε, δεν μπορούσα να κάτσω στον κόλο μου που λένε. Μου έλεγε η γυναίκα μου, τι έπαθες, λέμε. Άσε με ρε, λέω, γιατί. Γιατί δεν μου δίνεις το πέναλτι του Βαρέλα? Επειδή μου έχεις δώσει τα άλλα πριν. Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν το κάνει κεφαλοκλείδωμα, δεν παίζει σανταλίνα-μανταλίνα με τον Βαρέλα. Και ξέρεις τι, μετά στο τέτοιο, στο ίντερνετ, ας πούμε, δείχνουν τη φάση του. Του πέναλτι του πρώτου που δείχνουν ότι ο μαρκάρισμα έξω από την περιοχή. Ναι, φίλε, Στράτο. Και δεν δείχνουν τον Στράτο, επόμενο που είναι μέσα στην περιοχή. Στράτο, και το σηκώνει. Στράτο, ξέρεις τι σημαίνει μαστόρια στην προπαγάνδα? Ναι, σίγουρα. Το ξέρεις τι σημαίνει. Με αυτή τη φάση πέρασαν αυτό που ήθελαν, ότι ήταν έξω από την περιοχή. Κανένας δεν λέει ότι το πέναλτι έγινε στο επόμενο μαρκάρισμα από τον παίχτη με το γόνατο. Κόψαν αυτή τη φωτογραφία, την έβαλε το συγκεκριμένο γαβροσάιτ. Έτσι. Ναι, και ο κόσμος τι μένει τώρα? Ο ΠΑΟΚ που ευνοείται το πέναλτι έξω από την περιοχή. Για κάποιους μπούφους, έτσι. Να, μπράβο, και ο επόμενος παίκτης που έρχεται να πούμε, τον παίρνει Μα μετά γίνεται. Με την ίδια λογική, να βάλουμε και ένα μαρκάρισμα που έγινε στη σέντρα πριν. Να βάλουμε φωτογραφία. Ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Είχε γίνει ένα μαρκάρισμα πριν στη σέντρα, πριν κανένα τρίλεπτο. Να βάλουμε αυτό, ρε παιδιά, με την ίδια λογική. Αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημά τους. Έτσι λειτουργεί. Έτσι έχουν μάθει τόσα χρόνια και αυτό έτσι λειτουργούν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Το μόνο που θυμάμαι από παιδί μικρό. Έχω να πω εγώ. Θυμάμαι το σύστημα να δουλεύει έτσι για τον Ολυμπιακό. Ναι, αφού δεν μπορούν να μας χτυπήσουν αλλιώς ή κάπως αλλιώς, ας πούμε. Μοιράζει. Το μόνο που τους απέμεινε είναι η προπαγάνδα. Όλοι τους και μόνοι μας. Και ας βρεθεί ένας να μου πει ότι αυτό δεν θα είναι το πιο παλικαρίσιο, το πιο πρωτάθλημα που θα έχει πάρει ποτέ σύλλογος. Έτσι ακριβώς. Κόντρα σε όλους! Και δεν είμαστε ούτε Δον Κιχωτιστές, ούτε βλέπουμε φανταστικούς εχθρούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπως έλεγες πριν, ας πούμε, συμφωνώ απόλυτα που έλεγες, ας πούμε, ότι όλοι μαζί θα έχουμε πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί όλοι. Και ο λαός και ο κόσμος και οι παίχτες και από τον πρώτο έως τον τελευταίο, ας πούμε, θα έχουμε. Κάθε ένας έχει το ρόλο του, φίλε. Ο κάθε ένας. Από τη δική του γωνιά, από τη δική του σκέψη. Αυτό το πρωτάθλημα θα είναι ολονών μας. Όπως μαζί στενοχωριόμαστε στις ήττες και στις στραβές, έτσι μαζί θα χαρούμε και ο κάθε ένας θα έχει βάλει το λιθάρι του. Εμείς που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα, ο κόσμος στην κερκίδα, αυτοί που είναι και πηγαίνουν, μία φορά μπορεί να έχεις πάει μόνο σε ένα μάτσο όλη τη χρονιά. Το πώς ζεις αυτό το πράγμα, όλοι, παίκτες, προπονητές, όλοι. Αυτό δεν έχει σημασία το πώς φορές πας, σημασία έχει να μου το πώς αισθάνεσαι. Δηλαδή ακριβώς. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι και εγώ χθες που δεν πήγα, ας πούμε, δηλαδή ήμουν στεναχωρεμένος στο παιχνίδι και ήρθε λίτρη το 87. Ακριβώς. Πόσα τραπέζια έσπασαν εχθές, πόσες καρέκλες αναποδογυρίστηκαν. Και από δικούς μας και από τους απέναντι, θέλω και να ξέρεις. Κυρίως εκεί. Γιατί είχαμε πίστη ότι κάποια στιγμή θα μπει τον γκολ. Εγώ ακόμα και μετά το χαμένο πέναλτι έλεγα δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μην μπει στο τέλος. Γιατί πιστεύαμε όλοι ότι κάποια στιγμή θα βάλουμε γκολ. Λέει, αυτό ήταν το. Και όπως μου είπε κάποιος, καλύτερα λέει θα λέγανε πάλι με δύο πέναλτι και τέτοια. Βρε, δεν πάνε να λένε.
Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Ούτε καν με γιάννη θα πούνε. Φιλιά, γεια σου Στράτε, ζου μου σου αδερφέ μου. Απλώς προσοχή τώρα στα τέρμι που έρχονται. Θα πούμε γι' αυτά. Γιατί μπορεί να μην θέλουν να παίξουν κιόλας. Αυτοί έχουν συνηθίσει το να μην παίζουν. Θα πούμε γι' αυτά. Προς το παρόν, ζου μου σου αδερφέ μου, προς το παρόν οι Ολυμπιακοί αυτοπενεύονται. Παίζουμε λέει την καλύτερη μπάρα, το λένε μόνο αυτοί. Έτσι, ικανοποιούν τον εαυτό τους λέγοντάς το αυτό, άρα αυτοικανοποιούνται. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό. Άμα παίξει με τη Λιβαδιά και με το αυτό, έγινε. Έγινε. Ο Κούγιας βγήκε το υποτρελός. Βγήκε και είπε. Τον προπονητή τον έδωσε στεγνά. Τον προπονητή τον έδωσε στεγνά. Ότι επίδες άβεις, πίδες έξω. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα τον διώξει σήμερα. Φιλιά! Γεια σου Στράτε! Να σε καλά, ζούμου σου. Πάμε. Δύο τελευταίες γραμμές και τέλος. Να μην φάμε χρόνο. Καλημέρα και sorry που περίμενες. Καλημέρα από Μόναχο, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Πολύ τι εξωτερικό έλεγε σήμερα. Πολύ χαίρομαι. Ναι. Τι έλεγε ο Χάρη Κλεισκορεμένος. Εδώ στο χαρτάκι, Χάρη, να μην λερώσει. Εδώ στο χαρτάκι. Πού το θυμήθηκες, ρε φίλε. Έχω όλη τη δισκογραφία, φίλε, του Βασιλάκη. Αγαπάω. Αγαπάω. Αξέχαστος και πολύ μπροστά από την εποχή του. Ο μεγάλος. Έτσι. Χάρη Κλίν. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε η Εύη στην αρχή για το Open. Δεν 10 δευτερόλεπτα. Φίλε, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και ρίχνει τα λεφτά, όταν πάει να φτιάξει μια ομάδα τεράστια, που είναι τεράστια, την ανασταίνει, πάει μπροστά, φέρνει παίχτες, δεν καταλαβαίνει Χριστό. Πληρώνει τα χρέη της. Ναι, έτσι ακριβώς. Που δεν είναι δικά του, ναι. Και πάει τρένο. Περιμένεις να ακούσεις και μια καλή είδηση, θετική, συμπληρωματική από το κανάλι το οποίο πληρώνει ο ίδιος. Δεν υπήρχε περίπτωση Κώστα να είχε ο Μαρινάκης το κανάλι και να ήταν ο Τουρσουνίδης και ο Λεωτιάδης. Καλά σοβαρολογείς τώρα. Υπήρχε. Σοβαρολογείς, τι λες τώρα, να βγαίνει ο Λεωτιάδης. Εγώ σου λέω, καλά έκανες και πεις δύο ας πούμε χαρακτηριστικούς. Ο Λεωτιάδης και ο Τουρσουνίδης ήταν εκεί. Και εγώ σου λέω ο Βασιλόπουλος, ο Κόλκας, ο Κουβεντίδης, ο ξέρω εγώ ο Πετρό, οποιοδήποτε ρε παιδί μου. Έτσι ο Γρηγοριάδης. Οποιοδήποτε να είναι εκεί. Η αναφορά μου ήταν για παλέμαχους ποδοσφαιριστές. Και ένας παοξής, ο οποίος ξεστήκω να μπορέσει να απαντάει στο μαχαίρι που μας βάζουν, που μπίζουν σιγά σιγά στην εκπομπή. Δεν μπορώ κι εγώ να το ανεχτώ αυτό. Πίστεψέ με. Λες, άντε μία δεν θα δω, δύο δεν θα δω. Κάτσε ρε φίλε. Τρένο πάει η ομάδα, πες και μια καλή κουβέντα. Δεν είναι δυνατόν να ακούω από τον Βαρούχα ότι 4 πέναλτι δεν έδωσε λύση στον ΠΑΟΚ. Δύο. Συγγνώμη. Και ότι το γκολ των Ιαννίνων ήταν offside. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να τα ακούω από την ΕΡΤ και να μην τα ακούω από το Open, ρε φίλε. Ναι. Κάτσε δηλαδή. Και το, άλλο το είπε και ο Κάκος που δεν τον γουστάρω τον Κάκο, είμαι ξεκάθαρος, δεν το συμφωνώ. Το είπε. Εμένα, εγώ πονάει. Είπα ένα πράγμα μόνο. Όλα αυτά που λέμε είναι ένα πράγμα. Μία παρουσία μόνιμη, είτε δημοσιογράφου, με θάρρος και θράσος, όχι κάποιον. Έτσι, και ο Ατρίδης, okay, το παιδί είναι άλλο πράγμα, βγαίνει άλλο πράγμα. Έτσι. Θέλει έναν μπαρουτοκαπνισμένο, έναν θρασί, έναν με άποψη και γνώση. Να τους αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο, είτε είναι δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, είτε είναι παλέμαχος παίκτη του ΠΑΟΚ. Με άποψη και τρέλα. Ακριβώς. Φίλε, να μπορεί να απαντήσει, γιατί αυτοί εκεί ρίχνουν το μαχαίρι και έτσι. Το δηλητήριο. Το ρίχνουν και κανένας δεν τους λέει τίποτα. Κρίμα. Εξοικείοντα βέλη. Θα συμπληρώσω για τους παίκτες που πήρανε. Είδα, κοιτούσα, φίλε, τεράστια τα βίντεο του Ισπανού και έχω διαβάσει. Πορτογάλος. Πορτογάλος. Συγγνώμη. Είναι τρομερός μπαλαδόρος, κάνει τρομερά φάουλ. Φοβερά στη μένα. Φίλε, άμα δεις τι γκολ βάζει. Τα είδα. Όλο το βράδυ αυτό κάναμε, αδερφέ. Ακριβώς. Με δύο ώρες ύπνο ήρθαμε. Για τον Ίγκασον θέλω να πω. Ναι. Είναι σκύλος και δεν αφήνει τον επιτιθέμενο να πάρει ανάσα. Και καθαρός σκύλος. Ακριβώς. Χωρίς κάρτες. Δεν αφήνει να πάρει ανάσα. Πολύ σκληρός. Βουνό. Τεράστια ενίσχυση. Τεράστια. Σε ευχαριστώ, Μόναχο. Να είσαι γερός. Πάμε τελευταία γραμμή. Τελευταίος όλων. Καλημέρα. Έπεσε. Ναι. Τέλος. Δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 82 να δώσω μπαμ το τρίμερο. Το 16. Και ένα ακόμα να δώσω το τραπέζι. Το 49. Άνοιξτο τραγουδάκι. Άνοιξτο. Ζούμου σου, βρε. Ζούμου σου. Και δεν θα κοιμόμαστε. Δεν θα κοιμόμαστε από τη χαρά μας. Από την υπερένταση. Έτσι. Κάνε. Θέλω μίξ, ρε. Μίξ. Τέλος. Ταύτισε. Κινέζος, ο Ιάπωνας, λιποθύμησε. Με αυτά που του βάζεις, φίλε, έτσι είναι. Τέλος, όλα πέσανε. Τελείως, ακουγόμαστε έξω. Εγώ ακούγομαι, ο υπολογιστής, γεια σας. Tilt, που λέγαμε παλιά. Tilt. Χτύπα το στο πλάι, φίλε, χτύπα το στο πλάι. Λοιπόν, πάω να δώσω λίγο το τρίμερο στο Λίθο Hotel & Spa.
Δεν έχω διαβάσει καθόλου μηνύματα δυστυχώς. Δεν πρόλαβα τίποτα. Καλημέρα στο Χατζηγεωργίου το Θανάση. Καλημέρα στην Άννα τη Χούχλια. Γεια σου Μανδαρά Αστέρι. Γεια σου Καραλιά Θωμά. Γεια σου Μινωνά Γιώργο. Καλημέρα Κωστίου Σαββίδης. Δεν πήρε 10 εκατομμύρια ακόμα. Είναι με δόσεις. Οπότε από την τσέπη του είναι μεγάλες μεταγραφές. Μόνο πάω. Κλέμεζου Μουσού Γαβρίλ. Γεια σου Ευατζίδη Ανέση. Γεια σου Χρήστα Χατζηγιάννη. Γεια σου Στέλλα Λίθος. Καλημέρα Κωστή. Στείλε μας κανένα ταξιδάκι. Γιατί αλλιώς δεν έχει τίποτα. Φυλάκια. Καλημέρα όλοι δίπλα. Όλα διπλά θα τα λέμε πλέον. Όλα double. Λίθος, Λαδόκολα, Δημήτρη Ακυρίδης, Ευρωπόντιος. Γεια σου Δημήτρη Τιμπανίδη. Καλημέρα, δώσε λίθο. Με το pan cut να φύγουν οι πέτρες από τα νεφρά μας. Λίθος για χαλάρωση. Ως προσεχής πρωταλλητές Κώστας Λαναράς. Καλημέρα στη Βασιλική. Γεια σου Χριστίνα. Γεια σου Σαλονικέ. Λοιπόν, σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Σε ευχαριστώ που δεν μ' άφησες ποτέ και στις δύσκολες στιγμές. Το μάμο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες. Και άλλα πολλά καλά λόγια. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τίποτα. Πρέπει να φύγω. Πάω να κάνω τις κληρώσεις. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ είμαστε. Τι μου είπες? Λοιπόν, το τρίμερο στο Λίθο, Hotel and Spa, κερδίζει. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ είμαστε. Η Στέλλα σε 081-6946. Στέλλα, Λίθος, καλημέρα Κωστή, στείλε μας κανένα ταξιδάκι. Σε 081 η Στέλλα. Και επίσης το τραπέζι στη Λαδόκολα κερδίζει. Ο Γιάννης σε 548. Βάλαμε σκληρό σκέτος. Γιάννης 548. Θέλω να μου δώσεις και γρήγορα από το 1 μέχρι το 7 ένα νούμερο. Είναι αυτοί που προέβλεψαν τον Πανιόνιο στην κλήρωση και χρωστά ώρα να λύθω. Το 3. Το 3. Το 3 είναι η Παγκάκη Χριστίνα. Παγκάκη Χριστίνα σε 733 το νούμερό της. Θα στείλω εγώ τα ονόματά σας. Θα στείλει, εσείς θα πάρετε απλά έξω που ακούσατε τα ονόματά σας να ενημερωθείτε για το τηλέφωνο του Λίθου, να πάρετε τηλέφωνο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, μην ξεχνάτε, Αλφα Πλαμ, σόμπα με πέλετ, αυτός ξέρει καλύτερα από τον καθέναν, Ιταλική σόμπα Μίλαν, 651-718 τηλεφωνήστε, ζεσταίνει μέχρι και 120 τετραγωνικά, χωρίς ρεύματα, χωρίς πετρέλα, χωρίς τίποτα. Άνω Ηλιούπολη, έξοδος στο περιφερειακό, 65-17-18, 6-51-7-18, Αλφα Πλάμ, Ελλάς, Μακριγιάννη, 71. Και αέριο περνάει στο σπίτι. Τσαντεκίδης, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, απέναντι τα τζάμπο. Θα με θυμηθείτε όταν πάτε εκεί, τα αδέρφια Τσαντεκίδη, 20 χρόνια ξέρουν. Εννοείται ατρακάριστα, εννοείται απείραχτα. Όπου θέλετε εσείς τον έλεγχό τους. Και φυσικά, δεν ξεχνάτε, Λαδόκολα. Από το Κορδελιό στο Χαρμάγκιοι. Όταν πάτε θα κολλήσετε 705-750 τηλιβεριά, απέναντι από το Μασούτη σε ένα κούκλα χώρο έκανε ο Δημήτρης εκεί και η οικογένεια. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχονται τα παιδιά της Τρόικας. Πάει Ζούμου σου λέμε! Ζούμου σου! Έρχεται το μεσημεράκι 3 η ώρα ο Πορτογάλος Μπαλαδόρος. Πάει! Πάει! Πάει!